Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Κωστής Ραπτόπουλος, άλλο ένα βράδυ μετά από πόσα χρόνια, 14-15. Γιατρέ, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνεις, είδαμε ματσάρα σήμερα. Εντάξει, ματσάρα με την έννοια τακτικής. Τακτικής. Ναι. Το άλλο το μάτς ήταν. Εδώ φαίνεται ότι ζητάει. Ναι. Τι ήταν. Ένα, όπως ήταν και ο εξωτερικός ποδοσφαιριστής, τελικά αντιλήφθηκε τη σημασία του θεσμού και στην ουσία έκανε μια άκοπη πρόκριση και πηγαίνει στο μεγάλο ντέρμπι με την Ατλέτικο Μαδρίτης χωρίς να σκέφτεται για τον επαναληπτικό. Στο 60 έβγαλε Ίσκο, έβαλε Κοβάσιτς, έβγαλε τον Κάμερον Ροντρίγκες. Είχε και αλλαγή η δεύτερη μετά. Βέβαια, η αλήθεια είναι εδώ θα πρέπει να κρίνουμε ότι η αθλητική ομάδα της Ρεάλ σε σχέση με τη Ρώμα είναι τεράστια. Διαφορά. Η αθλητική διαφορά, ναι. Η αθλητική διαφορά. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία έρθει και έπαιξε με 4 χαφ με σκοπό να έχει όσο το δυνατόν πιο πολλά τρεξίματα, να κλείσει χώρους και ως ένα σημαντικό κομμάτι του παιχνιδιού, μάλλον στο πρώτο μήχρονο κυρίαρχα, τα κατάφερε. Βλέπουμε ότι στο κομμάτι που άρχισε να μετράει πιο πολύ κόπος των ομάδων, η Ρεάλ έβγαλε αυτή τη διαφορά και με ένα καταπληκτικό αθλητή όπως είναι ο Ρονάλντο. Στη μία και μοναδική φορά που βρέθηκε ελεύθερος, κατάφερε να τελειώσει σήμερα στο τέλος περιοχής και την τύχη βέβαια να κοντράρει το σούτ του πάνω στο Φλορέντσι. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η όλη ενέργεια, το πόσο συγκεντρωμένοι είναι οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, πέρα από τη φυσική κατάσταση, απαιτείται και πνευματική συγκέντρωση. Και αντιλαμβάνεται και ο καθένας πλέον ότι είναι σε άλλα επίπεδα οι συγκεκριμένες ομάδες. Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι πολύ διαφορετικός. Και αυτό το καταλαβαίνεις από το πώς διαχειρίζονται χρονικά κάθε στιγμή το παιχνίδι. Δηλαδή, σε ποιο σημείο θα χτυπήσουν. Με ποιον τρόπο, σε ποιο σημείο θα γίνουν οι αλλαγές. Νομίζω ότι πλέον εντάξει, δεν μπορούν να συγκριθούν με οτιδήποτε βλέπουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είδα το παιχνίδι της Ρεάλ με το Βαλβέρδε χθες. Πότε ήταν, προχθές. Πότε ήταν, ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα παιχνίδια με ομάδες όπως είναι η Μπιλμπάου, οι οποίες δεν έχουν εκεί ιδιαίτερο πρόβλημα το να χάσουν με εντυπωσιακό τρόπο στο Μπερναμπέου. Ναι. Οι οποίες μπαίνουν και παίζουν ένα ελεύθερο ποδόσφαιρο. Στην ουσία εκείνο το πολύ μάτς. Πολύ πρεσάρισμα ψηλά ο Βαλβέρδε. Καταρχήν εκείνο το μάτς το είδα και εγώ. Ναι, ναι, ναι. Δεν υπήρχαν χαφ. Εκατέρωθεν. Θύμισε λίγο Καμπερίδη στην κατεύθυνση. Πολύ πρέσιγκ, ρε φίλε. Τα χαφ δεν δούλεψαν καθόλου και των δύο ομάδων. Το οποίο σημαίνει ότι δεν κουράστηκαν και οι δύο ομάδες. Το θεωρώ λογικό γιατί και οι δύο ομάδες. Πολύ box to box πήγε εκείνο, ναι. Box to box χωρίς να υπάρχουν χαφ. Δηλαδή μπάλα πήγαινε από τη μία περιοχή στην άλλη. Ό,τι μου κοτσάρισμα έκανε σήμερα ο. Είναι ο θεσμός. Ναι. Είναι η έγκλη του θεσμού. Και δείχνει τελικά ότι αυτές οι ομάδες είναι σε άλλη διάσταση, κυριολεκτικά σε άλλη διάσταση, αθλητικά σε άλλη διάσταση. Αυτό είναι το οποίο προβληματίζει. Δηλαδή, ποιες είναι οι μεθοδολογίες προπόνησης για να γίνουν αυτοί οι αθλητές. Και μου έκανε εντύπωση το αθλητικό παράστημα του Μανολά σήμερα. Υπήρχαν στιγμές όπου έβλεπες ότι πήγαινε στην κόντρα με καλύτερους αθλητές, με ξέρεις το Χάμες, ο οποίος δεν είναι για Ρεάλ. Το παιδί δεν κάνει για Ρεάλ. Πρέπει να γυμναστεί για να μπορεί να παίξει αυτήν την ομάδα. Ο Χάμες. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν αξίζει επένδυση. Αθλητικά δεν είναι ακόμα. Αθλητικά δεν είναι όριμος για να παίξει σε μια τέτοια ομάδα. Σε αυτό το επίπεδο όπως είναι η Ρεάλ. Άρα είχε δίκιο ο χοντρός που δεν τον έβαζε μέσα. Εννοείται. Ναι, δεν δίκιο. Έχει καμία σχέση με τον Μπέιλ και είναι. Θα το βάζει βασικό όμως. Τον ξεκουράζει. Κατά ανάγκη. Ναι, κατά ανάγκη. Δεν μπορεί να παίξει ο Μπέιλ. Ακόμα και βλέπεις και ο Χεσέ που μπαίνει μέσα. Στα τρία λεπτά τι αθλητική ικανότητα έχει και τι τέλειωμα κάνει. Με ατομικό transition. Δηλαδή είναι κρίμα ο Χεσέ να μην παίζει και να παίζει ο Χάμες Ροντρίγκες. Το Μπέιλ πότε γίνεται καλά. Δεν γνωρίζω πότε θα αποθεραπευτεί. Νομίζω σε 2-3 εβδομάδες. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το ντέρμπι με την Ατλέτικο που είναι πάρα πολύ κρίσιμο για λόγους πρεστής. Γιατί η αίσθηση μου είναι ότι τουλάχιστον ο Σιμεώνε θέλει να περάσει τη Ρεάλ στο φετινό πρωτάθλημα και αν μπορεί, που δεν μπορεί πιστεύω γιατί. Η τριάδα των MSN στην Μπαρτσελόνα γιατί έπαιξε και αυτή σήμερα με τη χικόντα εξαναβολή. 3-1, ναι. Είναι σε άλλη διάσταση και αυτή, σε άλλη κατάσταση. Πραγματικά είναι δαιμονισμένη. Πιάσαμε το χ του αδρομή του στη Λεβαδιά. Το κακό είναι ότι δεν πιάσαμε το 0-0. Το 0 ω ένα γκολ. Εντάξει, το κάνανε μόλις έγινε το 1-0, αμέσως έγινε το 1-1. Και κόκκινη κάρτα του Τριποτσέρι για να εκτίσει την ποινή με την Καλονή. Ναι. Για να φύγει από πάνω. Εμένα μου βρωμάει αυτό το μάτς με την Καλονή. Το Σάββατο? Ναι. Κοίταξε, στοιχηματικά, δεν θα με εκπλήξουν πολλά. Είδα την Καλονή με τον Πανιόνιο και. Βέβαια, στην κούραση του Πανιόνιου η Καλονή έβγαλε καλό παιχνίδι. Ναι, έβγαλε. Και ξέρεις ότι περιμένω πώς και πώς την άνοδο του Πανιόνιου στη Βέρεια τη Δευτέρα. Έτσι. Δεν ξέρω αν η ομάδα συγκεκριμένη έχει δυνατότητες να συμμετάσχει στα play-off και σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Βέβαια, θα ήταν πολύ κρίμα να του στερήσει. Πρέπει να βλέπουμε τώρα το ρεπορτάζ του Πανιόνιου για τον Πανιόνιο και την Τρίπολη γιατί παίζουν με τον Πάο την πέμπτη θέση.
Ναι. Καταλήξαμε σε αυτή την ιστορία. Ένα εκ των τριών θα χάσει τα play-off και ναι. την Ευρώπη. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλο πλήγμα για τον ΠΑΟΚ να χάσει την Ευρώπη, εκτός και εάν κατακτήσει το κύπελο, που θα έλεγα ότι θα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον ΠΑΟΚ. Με τον Βούλγαρο εκτός μάχης, 1,5 μήνα, άρα δύο ζωή, εγώ δίνω ελπίδες στον ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελο, φίλε. Κοιτά, την Παρασκευή έχουμε την κλήρωση. Ναι. Με Ζάιρο μέσα, με Ροντρίγκες μέσα, με Χαρίση μέσα, με Κλάους μέσα. Ακόμα και Ολυμπιακός. Με Τζίμι Ροντ μέσα, με Κάτσε μέσα. Με. Εντάξει, φίλε. Με Κοροβέση επιστροφή. Εντάξει, τον Κοροβέση δεν πεθαίνω κιόλα, α πούμε, σαν μπακ αριστερό. Ούτε σαν χάφε αριστερό μου αρέσει ο Κοροβέσης, ούτε ο Τζίμι Ροντ μου αρέσει. Τα είπαμε για τον Σάμπο. Εντάξει, ο Σάμπο ήταν μια περίπτωση ενός παίκτη ο οποίος αδικήθηκε στον ΠΑΟΚ. Αδικήθηκε από τις θέσεις που τον βάλανε να παίξει. Εντάξει, ω εξαροχτάρι εκεί, δηλαδή. Εξάρι. Εξάρι. Θα μπορούσε κάλλιστα ο ΠΑΟΚ να εφαρμόσει ένα ρόμβο. Ναι. Ένα 4-4-2 όπως έπαιξε σήμερα και η ομάδα της Ρώμα. Ναι, ή ο Σιμεώνε. Ναι, εντάξει, θα ξέρω ότι θα με πει κάτσε και Τζίμιροτ. Κάτσε Τζίμιροτ, Σάμπο. Δεν μπορούν όμως να πλευροκοπήσουν αρέσει για ή τον Κολάσα που. Δεν μπορούν να πλευροκοπήσουν αυτή τη διάρκεια και ο ρόμβο είναι λίγο ιδιαίτερο. Δηλαδή ότι με αμυντικό χάβ να πάει να κάνει ρόμβο. Να κάτσει το 4-3-1-2 πιο αμυντικό είναι για να παράξει τώρα με αυτός. Δεν παράγει να πούμε. Και σαφώς δεν υπάρχει Πέλκα στο ρόμβο αυτό. Εντάξει, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής Πέλκα. Έχω την ποδοσφαιρική τοποθέτηση ότι ο Μιστακίδης πρέπει να παίξει στη θέση του Πέλκα να το δούμε 3 μάτς. 3-90 λεπτά. Πιστεύεις ότι σε αυτό το ρόμβο χωράει ο Μιστακίδης ως δεκάρι και δύο φορ ευέλικτα όπως έκανε σήμερα η Ρώμα. Ναι, γιατί βγαίνει... Να παίξει με Μακ και Ροντρίγκες, Μακ Ζάιρο σαν κορυφή. Γιατί μπορεί και να μαρκάρει χαμηλά. Ψηλά όχι τόσο και μπορεί κατά συνθήκη να αποδεκάρει στο ρόμβο να παίξει και πλευρές. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πλέον. Μπορεί να πλευροκοπήσει κιόλα. Δηλαδή, ναι, μεν το βάζει δεκάρι ή σε 3-5-2. Εγώ σου λέω σε 3-5-2. Εντάξει. Εγώ σου λέω σε 4-3-3 πίσω από το center for. 3-5-2 πίσω από του δύο center for. Αυτό είναι καταλληλότερο από τον Πέλκα γιατί έχει και την πλάγια κίνηση. Ενώ ο Πέλκα στην πλάγια κίνηση δεν την έχει. Καταρχήν, αν θε να σωσογραφήσω. Ο Μιστακίδης έχει ύψο, έχει κεφάλι. Έχει δυνατότητα να πλευροκοπήσει, έχει δυνατότητα να πάρει. Ο Πέλκας είναι αυτός εδώ. Ενέργεια. Θα μπω, θα βγω και εδώ. Άμα το βάλει, ας πούμε, κατά συνθήκη να κοντράρει το Σοηλέδη, έκανε δύο στον πρώτο γύρο, δύο ένας με το Σοηλέδη και τον έφαγε λάγανο στην πλευρά ο Σοηλέδης. Ο Μιστακίδης τον περνάει. Ο Σοηλέδης που κάνει το πέναλτι. Ναι, ο Σοηλέδης. Στον Τζιόλι. Ναι, στον Τζιόλι. Σε εκείνο το μάτσο. Εντάξει, δεν υπάρχει παίκτη Σοηλέδης. Ακόμα και το Σοηλέδη στην γραμμή δεν τον έφαγε, ας πούμε, ο Πέλκας. Ο Μουστακίδης εδώ. Μπορεί να γίνει γίνονται κατά συνθήκη φάσεις. Και αν έχεις έναν παίκτη εκεί δεκάρι, είναι πολύ καλός καθετοπασάκιας ο Μιστακίδης. Ασισταδόρος. Κινείται στον κενό σκοράρι, χώρο. Σκοράρι. Και πλευροκοπεί. Ναι. Το κεφάλι δεν ξέρω. Δεν τον έχω δει τώρα, δεν είμαι και κανένας. Μα έβαλε γκολ προχθές. Το στέλνει στον Μπερμπάτοφ όμως. Με το κεφάλι σκοράρε προχθές. Μπράβο, σκοράρισε με το κεφάλι. Μπράβο, με συμπληρώνεις. Και στην Ξάνθη σκοράρε με το κεφάλι. Ναι, βεβαίως. Άρα έχει και το κεφάλι αφού ο είναι πάνω από ένα 80. Ναι. Είναι γιατί παιδεύομαι εγώ, αφού δεν έχω δεκάρι με τον Μπέλκα, και γιατί ταλαιπωρώ τον Μιστακίδη. Γιατί ταλαιπωρώ τον Μιστακίδη. Γιατί τον ταλαιπωρώ. Γιατί μπορεί να φτιάξει το 2 μπροστά μαζί με τον Μακ και να είναι αυτό που θα λέμε ο πιο ογκώδη center for. Δεν θα του βγει ο Πέλκας. Ο Μιστακίδης, εάν πέσει σε σωστό προπονητή, πέσει σε σωστό γυμναστή, θα βγει από τον ΠΑΟ. Σαν παίκτη άξονα όμως. Σαν παίκτη άξονα, ο οποίος όμως θα μπορέσει σε μια αντεπίθεση, λέω εγώ, είναι ο ΠΑΟ κλεισμένος πίσω. Ωραία. Να δώσει πλάτος ή να δώσει το ένας μένα. Και να δώσει πλάτος το ένας μένα και να φάει τον μπακ, ενώ ο Πέλκας δεν τον τρώει τον μπακ. Ενώ ο Μπερμπάτοφ δεν τον τρώει τον μπακ, σαν δεκάρι. Κατάλαβε. Να πατήσει περιοχή ο Μακ. Να πατήσει ο Μακ, ο Σέντερ Φορ και βγάλει και ένα χάφ από εκεί. Τρεις και ποιο ένα χάφ θα πατήσει περιοχή. Ποιο χάφ να πατήσει. Ο Τζίμι Ροτ να πατήσει περιοχή. Θα πατήσει, θα τελειώσει τη φάση. Να ξέρω εγώ τι θα κάνει. Πού να ξέρω εγώ. Γιατρέ, ποια είναι η άποψή σου για κόκκινο. Πιστεύει ότι το IQ του ξεπερνάει αυτό του μέσου σκύλου. Κοροϊδεύει ο φίλος, δεν απαντάμε. Εντάξει. Εντάξει. Χίλια χρόνια υποδίων είναι ερακλειδές που δεν κουστάρει τον κόκκινο. Καλά να πάθεις. Ναι. Κακό, το διάβασα και το μήνυμα παλιωτόμαρο που στέλνει τέτοιο μήνυμα για τον συνεργάτη μου. Σοβαρό τώρα να πει: θυμάσαι ένα παιδικό το Sport Billy. Πώς δεν το θυμόμαστε. Το θυμάσαι στη μάπα, το θυμάμαι. Βρε στο ίντερνετ να δει: είναι ο ίδιο ο προπονητή του Ολυμπιακού. Το είδα, είναι. Μοιάζει πολύ. Μοιάζει Sport Billy. Ο Sport Billy με το Σίλβα, ναι. Μοιάζει με το Σίλβα. Φιγούρα. Ο Ολυμπιακό σήμερα δίνει ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν η ομάδα του Ολυμπιακού το κρίνει ω σοβαρό ή όχι. Όχι, δεν το κρίνει. Ξέρει γιατί.
Νομίζω ότι δεν, για δύο λόγους, δεν αυξάνει τη μεταπολιτική αξία των παιχτών. Ένα είναι αυτό. Αυτός ο θεσμός. Εκτός και αυτά μακριά ο Ολυμπιακός. Ναι. Αν έχει τα φώτα να το κάνει, που δεν πιστεύω σε αυτή τη διοργάνωση με αυτές τις ομάδες, ότι μπορεί να φτάσει πέρα από τους 16 ή τους 8. Εκείνο το ταβάνι του. Αν το έδινε ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό, φίλε, θα ξεκούραζε 4-5 βασικούς στον τέρμι με την ΑΕΚ. Αυτούς τους ενδιέφερε περισσότερο να πούμε το, ναι, το ο κομμάτι του αίτη του παρά αυτό. Ο Ολυμπιακός φιλολογικά με την ΑΕΚ δεν σε καλή κατάσταση. Γιατί πότε είναι ο βιολογικά τον τελευταίο μήνα καλά ο Ολυμπιακός? Αυτό το οποίο έχω παρατηρήσει τελευταία. Με τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Με τον αφελέστατο ΠΑΟΚ που έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Ούτε με τον Πλατανιά ήταν καλά. Εγώ ούτε με την Ξάνθη. Σε ΠΑΟΞΙΔΙΚΟ στέκει στην Όλγα. Με ΠΑΟΞΙΔΕΣ φίλους μου, συμμαθητές μου και με το μπαρ εκεί 50 άτομα. 60 άτομα πόσα. Γεμάτοι ΠΑΟΞΙΔΕΣ όλοι. Γίνεται τον γκολ. Βλέπω τον Τζιόλι Χαφ και τον Τζίμινοτ. Έτσι. Ο Τζιόλι τώρα λέω στον ανοιχτό χώρο θα ανεβεί ψηλά. Αυτοί έχουν 4 παίκτες. Φορτούνι, Ντέγια και τους δύο εξτρέμ. Ντουρμάς και Πάρντο. Θα βρούνε χώρους. Δεν βγήκαν ούτε μια φορά στην κόντρα. Εκεί τι κάνει ο Ολυμπιακός? Δεν μπορεί. Δεν μπορεί βιολογικά. Και κλείνεται από τον ΠΑΟΚ και τον κόβει τον ΠΑΟΚ το offside. Και μένει ο ΠΑΟΚ ότι δεν έκανε τελική, αλλά και ο Ολυμπιακός κλείστηκε πίσω χωρίς να βγει. Χωρίς να κάνει την κόντρα. Χωρίς να βγει στον χώρο. Έβγαινε σε κάτι οργανωμένες. Πασαπάσα και τα λοιπά. Προχθές με την ΑΕΚ δεν ήταν επικίνδυνο στην επίθεση. Ενώ έχει πολύ κατοχή μπάλα. Γενικά δεν, ναι, είχε κίνηση. Το πολύ... δεφορμάρισμα του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης πολύ μέτριος. Ναι, το λέω. Εξαφανίστηκε στα χαφ της ΑΕΚ. Τον έφαγε. Ο Σιμόης τον εξαφάνισε. Σουβλάκια και σουτζουκάκια τον έφαγε. Τι θα τον κάνει, τον χαρίσει. Ήταν προπονητής ο άλλος. Και θέλω να δω το δικό μας τον Λεωζίνιο. Τον άφησε το Φορτούνι εδώ στην Τούμπα και άλλο. Θέλω να δω το δικό μας τον Λεωζίνιο πώς θα συμπεριφερθεί με τον Σιμόης αντίπαλο. Τον? Το Σιμόης αντίπαλο. Θέλω να δω τον Λεωζίνιο σε ένα σοβαρό ματς. Ναι, γιατί έρθει τώρα δηλαδή με τον Πάγκο ήταν σοβαρό ματς. Νομίζω ότι. Εντάξει, να μου πεις, ο Κάτσε και ο Τσίμιρο πραγματικά βοήθησαν πάρα πολύ. Κόψανε πολλές κόντρες. Δεν πάτησαν περιοχή. Δεν οργάνωσαν παιχνίδι. Στο ανασταλτικό του παιχνίδι όμως ήταν πολύ καλή. Εάν ο Κάτσε και ο Τσίμιρο μπορούσαν να κάνουν και επιθετικά τον πάω και ένα κλικ απάνω, δεν θα. Θέλω να δω αν θα τον κυνηγούσαν. Θα τον κυνηγούσαν τον Κάτσε να τον κάνουν ένα εκατομμύριο συμβόλαιο και όχι να του λένε Αλβανέ, άσε μαζί τους. Θέλω να δω απέναντι σε ένα καλύτερο αμυντικό χάφ όπως είναι ο Σιμόες, γιατί πραγματικά είναι ίσως το καλύτερο εξάρι της φετινής λίγκας. Αντικειμενικά μιλώντας, το παιδί έχει κάνει καταπληκτικό πρωτάθλημα και είναι ο MVP για μένα της ΑΕΚ. Είναι καλύτερος και από τον Γιωχάνσον και από τον Ζουκουλίνη. Και αυτό φάνηκε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Η απουσία του είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Εκεί που ο Ούμπιτες όργωσε πραγματικά τον άξονα και να δω να πιστώσουμε στο Δέλα αυτή την κίνηση. Όταν... Όπως και ο Κυριακίδης. Ο Κυριακίδης, ήταν, ναι, ανάλογη κίνηση του Άβελ. Ο Άβελ είναι από τους λίγους πόντιους με τεράστιο μυαλό. Ένας από τους λίγους πόντιους με. Κοίταξε, ο πόντιος, εμένα άκου. Ήταν πανέξυπνος. Εγώ στο λέω. Ή βλάκας. Μέσος πόντιος δεν υπάρχει να είναι μέτριος. Λοιπόν, αυτός είναι έξυπνος. Ο του Άβελ. Μα το είχαμε δει για τον Κυριακίδη. Το έχουμε πει και για τον Καρασάλη. Ο Άβελ είναι έξυπνος. Ξέρεις γιατί άλλο είναι έξυπνος? Γιατί έδωσε και ρυθμό στο παιχνίδι μετά το 55-60 λεπτό. Και το είχε προγραμματίσει. Μετά το μάτς το λέω. Βέβαια, στα ποδητήρια το έχει βγάλει ο Άβελ. Τους λέει ναι, προσεκτικά εκεί δεν θα βγούμε πολύ. Θα βγούμε εκεί. Αυτά είναι μπασκετικές. Πώς τις λένε. Κοουτσαρίσματα. Όπως ο Πογκέτ κάνει μπασκετικά κοουτσαρίσματα. Το έχει πει και ο ίδιος. Ο πατέρας του έχει ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Και ότι κλέβει από το συγκεκριμένο σπορ και τακτικές. Ο τρελός ο Αλέφαντος, όταν ήταν στο Πανελλήνιος μεγάλη ομάδα στο μπάσκετ, πήγε και έκλεβε προπονήσεις συστήματα. Μπάσκετ. Ναι. Η ζώνη, το man to man, σύνθετη ζώνη. Ο ανισόρροπος πήγαινε και έβλεπε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ, επειδή είναι άθλημα με λιγότερους αθλητές, ναι, ίσως σε χώρους όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να παίξουν. Βασικά στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει σημείο του γηπέδου που να είναι συγκεντρωμένοι όλοι οι ποδοσφαιριστές. Μα το 5 εναντίον 5 στο μπάσκετ. Κατά συνθήκη βγαίνει στο ποδόσφαιρο. Βγαίνει, εννοείται. 4 με 4, 5 με 5. Σε χώρους, ναι. Σε χώρους. Άρα εκεί τα κλέβουν αυτοί. Πώς θα πάει, πώς θα κάνει, πώς θα ράνει. Έχει πολλά στυλ προπονήσεων αυτά. Αυτά ο Ντούντορ δεν τα κάνει. Εγώ όχι, για τον Ντούντορ έχω διαφορετική άποψη. Δεν τα κάνει σε θέματα τακτικής. Εγώ πιστεύω ότι ο Ντούντορ έχει χαθεί στη μετάφραση. Δηλαδή είναι σε ένα σύλλογο όπου το επιβάλλουν ποιοι παίκτες θα παίξουν. Και ευτυχώς για τον Ντούντορ έφυγε ο Μπερμπάτοφ από τη μέση. Οπότε θα μπορέσει να κάνει πιο εύκολα την ενδεκάδα. Για ένα πράγμα που συμπαθώ τον Ντούντορ είναι ότι τα βάλε με τον Μπερμπάτοφ στα ίσια. Ο Ντούντορ είναι φιλόδοξος και καλός προπονητής. Ναι. Αυτό και προσπαθεί είναι να είναι κεφάλαιο για τον, ναι, ΠΑΟΚ. Και καλός έμεινε. Και ευτυχώς οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ κατάλαβαν ότι μετά από καιρό ευτυχώς ο Μπερμπάτοφ δεν έδωσε καμιά γροθιά σε κανέναν Ολυμπιακό παίκτη για να γίνει κανένας ήρωας περπατώντας. Δεν το είδε έτσι.
Εγώ του δίνω συγχαρητήρια του Μπερμπάντοφ. Σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι ότι. Δεν προσπάθησε να λαϊκίσει ένα, για να κρύψει την ανεπαρκή. Σε ένα λαϊκό λαό ο οποίος θέλει να πιστέψει σε ήρωες, έχει ανάγκη να κρατηθεί από κάπου, από έναν παιχταρά, από έναν πολιτικό, από ένα ηγέτη. Δεν τους έκανε αυτό που τους έκανε ο Γκαρσία. Εντάξει, που κι αυτός δεν μπορούσε, αλλά τον αγάπησαν για άλλους λόγους. Εγώ έλεγα, ρε, ο Βούλγαρος τώρα στο Καραϊσκάκι έδωσε λάθος. Και προκλήθηκε. Και προκλήθηκε. Και δεν το έκανε. Και δεν το έκανε. Και δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Αν ήταν λίγο πιο πονηρός, το έχει περισσότερο ίσως ανάγκη. Να μην θέλει να μείνει και παραγωγικά στον ΠΑΟΚ. Να μην τις βλέψεις. Άμα είχε. Δεν ξέρω. Πάντως δεν το έκανε. Περίμενα εγώ μια τέτοια κίνησή του. Περίμενα μια τέτοια κίνησή του. Τώρα πλέον ναι. Μένει ένα μισή μήνα έξω. Πρακτικά θα διδάξει να παίξει και τον ΠΑΟΚ. Αν θέλει ο ΠΑΟΚ να ελπίζει σε ένα κύπελο και σε... να μην χάσει την πέμπτη θέση. Ευχαριστούμε Μπερμπάντοφ για αυτά που έπαιξες όλα αυτά τα χρόνια στη Ρεάλ και τα λοιπά. Αλλά στον ΠΑΟΚ ήρθες τελειωμένος. Και μην βγαίνουν τώρα μετά από Χριστόν προφήτες ορισμένοι και λένε τι τον θέλαμε τον Μπερμπάντοφ και τα λοιπά. Άμα ήσασταν μάγκες, να φάτε το Βρυσίδι και τον Πινελίκη από τους ΠΑΟΞίδες τον Οκτώβριο, να φάτε το Βρυσίδι και από τους ΠΑΟΞίδες τον Νοέμβριο, να φάτε Μπούκα και Βρυσίδι από τους ΠΑΟΞίδες τον Δεκέμβριο για τον Τούντορ. Και μην φτάνει τώρα ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος εκ του ασφαλούς να κάνετε. Η μαγιά είναι να κάνεις κριτική και να κινδυνεύεις να σε κάνουν μπαούλο. Αυτή είναι η μαγιά. Να κάνεις κριτική τη στιγμή όπου βλέπεις εσύ κάτι ή μαθαίνεις κάτι το οποίο οι άλλοι φοβούνται να το βγάλουν. Να το βγάλεις. Εγώ έχω σαν βασικό στόχο και σκοπό δύο πράγματα. Δεν χρηματίζομαι και λέω αλήθεια. Ωραία. Θες να με δείρεις. Δείρε με γιατί ξέρω εγώ σε προκάλεσα. Κάνε με επειδή ξέρω εγώ. Σε ειρωνεύτηκα το παδικό σου κίνημα. Εντάξει, θα το δεχτώ. Όπως έγινε, ας πούμε, σήμερα, έγινε επεισόδιο. Στον τελικό της έψη. Βέβαια, έγινε επεισόδιο, ωραίο όμως επεισόδιο. Αλλά το ξύλο θα το έτρωγα από ένα γειτονά μου. Κώστα, μια που βρέθηκε κοτάκι στο γήπεδο. Μου, εσύ τα. Ρε, καλά, λέω ότι γλίτωσα από τα θηρία. Μια που βρέθηκε στο γήπεδο. Και θα τη φάω από το. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Καταρχήν αυτό, γιατί εγώ είδα τηλεοπτικά το παιχνίδι, μου έκανε άσχημη εντύπωση. Είναι ο υψηλός μέσος όρος ηλικίας και των δύο ομάδων. Ναι. Δεν μου άρεσε αυτό. Ότι δηλαδή έχουν πάνω από. Ναι. Δηλαδή, εγώ προσωπικά έχω τη φιλοδοξία η συγκεκριμένη κατηγορία να λειτουργεί ως δεξαμενή παραγωγής ποδοσφαιριστών για ανώτερες κατηγορίες. Όταν βλέπω ξαφνικά παλέμαχους στην ουσία ποδοσφαιριστές, δηλαδή ποδοσφαιριστές ηλικίας από το 28 και πάνω, όπου ούτε επαγγελματίες πρόκειται να γίνουν σε αυτή την ηλικία στο εθνικό επίπεδο, να παίζουν σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, θλίβομαι για την εικόνα. Θλίβομαι για την εικόνα πραγματικά γιατί δεν εξυπηρετεί τίποτα. Δηλαδή, είναι ποδόσφαιρο χωρίς νόημα αυτό που είδα σήμερα. Ναι. Σε επίπεδο ρυθμού δεν ξέρω αν ήταν γυμνασμένες οι ομάδες. Δεν ξέρω τι αίσθηση σου άφησαν. Ναι. Δηλαδή σε σχέση με ένα παιχνίδι β' εθνικής θεωρείς ότι ο ρυθμός ήταν εφάμιλος, χειρότερος, καλύτερος. Το είδες και live, γιατί δεν έχω δει. Έχω καιρό να δω παιχνίδια αεραστέχνικου πρωταθλήματος. Ναι. Πώς φάνηκε ο ρυθμός? Κοίταξε, εγώ παρακολουθώ αεραστέχνικο. Έχω παίξει αεραστέχνικο αρκετά χρόνια. Τοπικό Α. Τότε δεν είχε Α1. Και Δέλτα Εθνική. Δεν υπήρχαν ρυθμοί τότε τέτοιοι. Καλός ρυθμός δηλαδή. Ναι. Συγκριτικά με τη Β' Εθνική που είναι ένα πρωτάθλημα, ας πούμε, δηλαδή, μεταξύ επαγγελματικής και ραστεχνικής κατηγορίας. Τότε αν έπαιζε, ας πούμε, ραστεχνική ομάδα με επαγγελματική, ήταν 10 γκολ διαφορά. Τώρα, αν πάει μια ομάδα Γ' Εθνικής να παίξει με μια Α, θα χάσει κιόλας. Θα έχουμε τέτοιες διαφορές. Ακόμα και η Β' με την Α παλιά είχαν τεράστιες διαφορές. 70, 80, 80, 90. Τεράστιες διαφορές. Θυμάμαι κάτι μάτς Ηρακλής Καβάλα 9-1, Άρης Χαραβιακός 9-0. Ναι. Ομάδες Α και Β' Εθνικής. Δεν τότε. Είχε. Δεν είχε. Μεγάλη διαφορά. Έτσι, δεν είχε. Τώρα λοιπόν. Για το κύπελλο αυτά τα παιχνίδια. Ο ρυθμός ήταν πολύ καλός. Καλός ο ρυθμός δηλαδή. Ναι. Ο ρυθμός ήταν πάρα πολύ καλός. Τρεξίματα υπήρχαν. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται επαγγελματική προπόνηση σε αυτές τις κατηγορίες. Ναι, γίνεται πολύ καλύτερη προπόνηση γιατί οι προπονητές πλέον δεν είχαν σάπιδες. Είναι πιο μορφωμένα παιδιά, είναι γυμναστές περισσότεροι. Μπορεί να εστερούνται στο κομμάτι τακτικής και ευφυΐας ποδοσφαιρικής, αλλά τουλάχιστον στην εκγύμναση δεν σου κάνουν, ξέρω εγώ, όπως κάνανε εμάς κάποτε στο ερασιτεχνικό, τρεις στροφές ζέσταμα κατόπιν διπλό και μετά το διπλό σε βάζαν και έκανες ταχύτητες και σουτ. Κάτι το οποίο είναι εγκληματικό. Τώρα, αν ακούει κάποιος γυμναστής, στο τέλος της προπόνησης δεν κάνεις ποτέ σουτ, γιατί είσαι βεβαρημένος, ούτε κάνεις ποτέ στο τέλος της προπόνησης σπριντ. Είσαι δηλαδή τελειωμένος. Εμείς κάναμε διπλό μία ώρα. Και μετά μας πιάνανε, ξέρω εγώ, 25 άρια, 50 άρια, 100 άρια κτλ. Σε κάνανε δηλαδή, πήγαινε στο σπίτι πιασμένος. Τώρα οι μέσες που βαράνε και αυτά που βαράνε σε αυτή την ηλικία, μην νομίζεις. Ναι. Τώρα, αεραστέχνικο λοιπόν έχει σε υψηλό επίπεδο και ήταν ένας τελικός ο οποίος είχε δύναμη, είχε αποφασιστικότητα, είχε μια ομάδα η οποία έμεινε από δυνάμεις.
Η Θέρμη. Αν δεν έμενε από δυνάμεις ο Μακεδονικός, δεν το έπαιρνε το παιχνίδι. Είναι θέμα δηλαδή ότι είναι πιο αθλητές οι παίκτες του Μακεδονικού. Και από ό,τι είδα εκεί, δεν τις ξέρω τις ομάδες. Έκανε τη μεγαλύτερη βλακεία ο προπονητής να βγάλει τον πιο επικίνδυνο παίκτη του Θερμαϊκού. Και εκεί επάνω γύρισε στην κερκίδα και είπε τον Παύλο τον Ανδρώνη: σου κάνουν δώρα αυτοί, ενώ εγώ έχω γενέθλια σήμερα. Τον Κόρκο. Που δεν έχει τα τελειότερα τελειώματα, αλλά έχει διείσδυση, έχει τρίπλα, έχει ένα σμένα κτλ. Και αν είχε την ευφυΐα να τον περάσει λίγο και προς τα center four και να τους ζαλίσει, να τους τριπλάρει, μπορεί να είχαμε και μπέναλτι, μπορεί να είχαμε και ιστορίες. Δεν το είδε. Ήταν σημαντικό λάθος. Και δεν το είδα εγώ, το είδα εγώ την πρώτη στιγμή και οι φίλοι του αεραστεχνικού που το ξέρουν καλύτερα το άθλημα και τις ομάδες, τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και οι ρεπόρτερ που άκουσα δεν το είδα μόνο εγώ, το είδε όλο το γήπεδο. Άρα δεν ήταν κάτι εξειδικευμένο να πεις το είδαμε εμείς και εδώ το διδάσκουμε. Ήταν χοντρό αυτό που έλεγα. Βλέποντας τη μετάδοση, άκουσα για το κύπελλο αεραστεχνών στην ουσία ότι οι πρωταθλήτριες ομάδες των ενώσεων, όσον αφορά οι κυπελούχες μάλλον, θα μπουν σε ένα νέο θεσμό όπου ο πρωταθλητής, ο νικητής αυτού του κυπέλου, εάν παίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική και δεν έχει σωθεί μαθηματικά, κερδίζει θέση στη ΓΑΜΑ Εθνική του χρόνου. Και αν προέρχεται από αεραστεχνική κατηγορία, κερδίζει μια θέση στη ΓΑΜΑ Εθνική ανεξάρτητα θέση που θα τερματίσει. Δηλαδή υπάρχει αυτό το κίνητρο. Βέβαια για μένα, έτσι πως είναι οι δομήτες ΓΑΜΑ Εθνικής, δεν είναι καθόλου κίνητρο αυτό. Γιατί το να φύγεις από καθαράζει τεχνικό επίπεδο και τοπικό και να πάει να παίξει ένα πρωτάθλημα με μετακινήσεις και τα λοιπά και απαιτήσεις, δεν ξέρω. Χωρίς να υπάρχουν έσοδα, δεν ξέρω τι είδους κίνητρο είναι αυτό. Τι να πω παραπάνω. Μηνύματα. Ραπ, η Άντερλεκ έχει το μεγαλύτερο ταλέντο που υπάρχει στο ποδόσφαιρο. Παίζει στο κέντρο και θα ήθελα να μου πεις για την άποψή σου αύριο μετά τον αγώνα. Ο Σάμπο μπροστά από τα αμυντικά χαφ, σαν 8-10, όχι φίλε. Όχι. Είναι μεγάλες οι αποστάσεις εκεί που πρέπει να καλύψει. Πρέπει να βγει εξτρέμ, πρέπει να πατήσει περιοχή, πρέπει να γυρίσει πίσω. Είναι 25, 30, 15, 30, 35. Δεν είναι. Αυτός είναι να έρθει μπροστά από τα αμυντικά χαφ, από τα στόπερ σε παιχνίδι του που ο Πάοκ θα κλειστεί. Να κάνει και τον τρίτο στόπερ ψηλά κτλ. Είναι ένας μέτριος παίκτης, είναι ένας αντιτζιόλης, έτσι, ο οποίος έχει λίγο περισσότερα μέτρα στο παιχνίδι του. Αυτό είναι ο Σάμπο και όταν τον βάζουμε στη γραμμή δεν πρέπει να τον βρίζουμε, πρέπει να βρίζουμε αυτούς που τον φέραν και τον βάλαν στη γραμμή. Όχι, εγώ δεν θα βρίσω ποτέ έναν παίκτη που παίζει σε θέση που δεν πρέπει να παίξει. Χαιρετίσματα την καταπράσινη Βουρβουρού. Σε λέει αντιπαναθηναϊκό και τα λοιπά σου λέει. Εντάξει. Σε ευχαριστώ φίλε 4-10 καλά σου λόγια. Τι έγινε με Κιμπόκο, Παναγιωτάκη και Σασιρμάδες στην Τούμπα σήμερα? Μας την έπεσε ο Παναγιωτάκης. Παναγιωτάκης, αυτός ο οποίος ήταν ο πιο πώς το λένε, ο πιο άγριος, είναι γειτονάς μου. Αυτός που μου, αυτοί που μου κάνανε επίθεση, δεν κάνανε επίθεση. Ήταν φραστική. Μια λεκτική αντιπαράθεση. Ναι, ήταν μια αντιπαράθεση. Παράπονο. Και να μην φέρνουμε Ολυμπιακούς στην εκπομπή γιατί τρελαίνονται. Δεν γουστάρουν Ολυμπιακούς. Για ποιο λόγο να μην ακούγονται Ολυμπιακοί στη Βόρεια Ελλάδα? Γιατί λένε ότι εμείς κάτω στην Αθήνα δεν αφωνάξουν πάω οξύ, ας πούμε, στην Air Sport. Να μιλήσει. Πρέπει να σε φωνάξουν, ξέρω εγώ, στο σπορτ, πώς θα λένε τα ραδιόφωνα, δεν τα ξέρω. Να σου πω την αλήθεια, ναι. Επειδή έχω ζήσει και στην Αθήνα, δεν και στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα. Το έργο κάτω δεν το ξέρω τι κάνουν. Δεν κοίταξε, το... Η αλήθεια είναι ότι πλατειακά δεν υπάρχει καμία ομάδα από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και ορθώς, δηλαδή, επειδή υπάρχει το εμπορικό κριτήριο, για ποιο λόγο να μιλήσουν για ΠΑΟΚ όταν δεν υπάρχει κοινό? Ναι. Είναι λογικό. Εμπόριο κάνουν οι άνθρωποι. Λεφτά θέλουν να βγάλουν, να ζήσουν. Εδώ όμως, επειδή στη Βόρεια Ελλάδα δυστυχώς ή ευτυχώς, για μένα εντάξει δεν τίθεται θέμα. Επίσης έχουν παράπονο από τον κόκκινο. Καλώς υπάρχει. Διότι αυτό το θέμα, στο επεισόδιο που έγινε στη Μίκρα. Που το Σάββατο, στο Χάντβολ. Πήγαν οι Ηρακλειδείς εκεί και τα λοιπά. Δεν είπε ο κόκκινος ότι πιάσαν 4 Ηρακλειδείς και του ένα φύγε το παπούτσι και του πλαγκώσανε. Αυτά τα οπαδικά είναι λίγο επικίνδυνα. Γιατί πρέπει να ξέρει καλά το ρεπορτάζ και τα λοιπά. Γιατί εντάξει, τώρα, κάτι και ένα αυτό είναι σαν πολεμικό ανταποκριτή είναι τώρα. Κοίταξε να δει. Μπάλα ξέρουμε, μπάλα βλέπουμε, διορθωνόμαστε κτλ. Αλλά υπάρχουν και οι οπαδοί που έχουν του δικού του κωδικού επικοινωνία. Αν εμεί πούμε κάτι το οποίο δεν ισχύει, έχουν παράπονο. Κατάλαβε. Δηλαδή υπάρχει οπαδική τιμή και. Βεβαίω. Σου λέει πήγα, σου λέει εκεί πέρα κάναν μαγιά στα γυναικόπαιδα. Εμεί του τσακώσαμε του 4 και του πλακώσαμε. Γιατί δεν το λέτε αυτό? Κάνετε αβάντο στου Ηρακλειδεί. Ήταν ένα από τα θέματα που το ένα ήταν με τους Ολυμπιακούς. Δεν γουστάρουμε Ολυμπιακούς και τα λοιπά. Για την ομάδα είναι πολύ απογοητευμένη και τα λοιπά. Δεν έχω παράπονο τιμιότητος. Έτσι, ότι χρηματιζόμαστε και τα λοιπά. Μας είπαν τα παράπονά τους. Ήτανε νευριασμένοι πάρα πολύ. Ο Παναγιωτάκης είναι γειτονάς μου. Πάω ξύστα μου από μικρό. Δηλαδή έρχεται στο καφενείο
Θα με κεράσει ένα καφέ. Όχι, ρε, του λέω, δεν σε κεράσει. Επειδή δεν τον κερνάω καφέ. Ξεσήκωσε ολόκληρη την κερκίδα, να πούμε. Α, ήταν ικανό δηλαδή να ξεσηκώσει ολόκληρη την. Ήρθε στο γήπεδο, τι. Πάει ο Παναγιωτάκης, πάει παντού. Πάει στο γήπεδο. Ήρθε τελικό έψιμο, δηλαδή. Ο Παναγιωτάκης είναι, χτυπάει τα πέναλτι. Εντάξει, είναι ένα λίγο πιο έτσι. Ελαφρύ, α πούμε, εντάξει. Εντάξει. Αλλά φανατικό παοξή και τα λοιπά. Πώ το λένε, παιδί μου. Ζή για τον Πάοκ, πώ το λένε. Είναι γειτονά. Καλά κάνει. Αφιλοκριτός φαντάζομαι. Εντάξει, ναι, δεν μπορεί να το εννοώ. Δεν είναι από τους γνωστούς έχουν... οπαδούς, γιατί δεν στους άλλους. Και έχουμε όχι, δεν χορτάσει από τέτοιους. Όχι, τα παιδιά ήταν οι άλλοι τώρα. Αυτός ήταν το σόου. Οι άλλοι ήταν τα παιδιά, οι οποίοι ήταν, πώς το λένε, βαρβατήλα. Ο Παναγιωτάκης είναι άλλο στυλ. Δεν είναι καμιά σχέση με τους παοξίδες που είναι στο πέταλο, που βαράνε τύμπανα, που κάνουν, που κάνουν, που ράνουν. Εδώ βλέπω και... το Φαναελάκι να χαζεύει την κοπέλα. Γιατί να μην τη χαζεύει. Κοίταξε τώρα. Αυτή ποια είναι, δεν την ξέρω. Έλα από Παδοπούλου. Πολύ ωραία κοπέλα. Νεαρή, ξανθιά, ωραία πόδια. Πάρα πολύ ωραία κοπέλα για να παρουσιάσει μια αθλητική εκπομπή. Κάνει gossiping βασικά. Συμμαζεμένη. Ότι παρουσιάζει... Δεν έχει προστιχιά και τέτοια. Όχι, όχι, όχι. Ωραία την πολύ πέρα, ωραία εικόνα. Μια πολύ καλή εικόνα. Τέτοιες κοπέλες να μιλάνε, εμένα δεν με ενοχλεί. Γιατί σπάει το μάτι, έτσι. Ναι, αλλά ναι, από μπάλα τώρα αυτή δεν μπορεί να μιλήσει μαζί μου ή μαζί σου ή με τον οπαδό του ΠΑΟΚ ή του Ηρακλή ή του Πανιωνίου ή του Ολυμπιακού ή της Άντερλεκτ. Δεν έχει να πει κάτι. Μπορεί να παρουσιάσει έναν κόσμο, ένα αυτό κτλ. Αυτές είναι οι λεγόμενες γλάστρες οι οποίες είναι εκεί για να ομορφαίνει λίγο το πάνελ. Δηλαδή, αν κάνει ένας Δραπτόπουλος γουρουνομούρης, ένας χιμπατζής βατραχομούρης κόκκινος εκπομπή ή ένας ξέρω εγώ σαν τον. Πώς το λένε τον άλλο που μοιάζει με χιμπατζής, ρε. Καρπετόπουλος και τα λοιπά. Σου λέει τι να τους βάλω αυτούς τους χιμπατζίδες, τα μεγάλα κανάλια, βάζουν και μια γλάστρα εκεί, τις δίνουν και πέντε λέξεις να πει. Αυτή είναι η δουλειά τους. Εμείς φάγαμε γήπεδα, φάγαμε μπουνιές, δώσαμε ξύλο, μας κυνηγήσανε, που κάναν στα στούντια, πήγαμε σε σχολές προπονητών, πήγαμε σε ταξίδια, κάναμε, ράναμε. Τώρα αυτή είναι και άδικο για μας. Τώρα βγαίνει στο γυαλί να πούμε. Έπαιξε σήμερα. Βλέπουμε ότι ο Βιερίνη έπαιξε σαν εξτρέμ. Εκείνη η θέση. Είναι εξτρέμ. Το οποίο σημαίνει ότι μάλλον δεν υπάρχει πιθανότητα ναι. επιστροφή στον ΠΑΟΚ. Μην ωραίγονται τέτοια πράγματα. Να πω κάτι. Όταν πηγαίνω εγώ στο γήπεδο, σε όποιο γήπεδο πάω, δεν γουστάρω να κάθομαι στους δημοσιογράφους αποστηρωμένος και τα λοιπά στην καρέκλα. Γιατί μου λένε, έλα κάτσε στην καρέκλα πάνω και τα λοιπά. Όχι, ρε φίλε. Θέλω να ακούσω το κοινό. Θέλω να φαγωθώ με το κοινό. Θέλω να ακούσω τον Πινελίκη από το κοινό. Θέλω να αγκαλιαστώ με το κοινό. Είτε με τη θετική του πλευρά, είτε με την αρνητική. Δεν γουστάρω να πηγαίνω με τους γραβατάκηδες και τους, πώς τους λένε ρε παιδί μου, τους μυρωδάτους εκεί και τους χλεμπονιάριδες εκεί, τους δημοσιοσχετίστες. Προτιμώ να ακούσω γαυγίσματα, παράπονα, σκουντιές και τα λοιπά. Εντάξει, είπα να μας μαχαιρώσουν και όλα, αλλά εντάξει, εγώ τα δέχομαι όλα. Εντάξει, δεν μπορώ να είμαι αποστηρωμένος. Και τώρα αυτά που γράφουν επίθεση, δεν μ' αρέσει τώρα. Ποιος τα είπε, ποιος τα έκανε, πού τα γράψαν, πού τα κάνανε. Έχει γίνει σαν χαμός στα social media. Τι να κάνουμε. Εντάξει, δεν είναι τώρα. Και ό,τι είπαμε είναι δικό μας θέμα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Είχα τα παράπονα τους, είπα ένα μικρό κομμάτι γιατί συζητήσαμε κι άλλο. Πόσο καιρό έχεις να πας στο γήπεδο της Τούμπας, μέσα. Μέσα. Έχω 1,5 χρόνο. Είχα πάει σε 3-4 παιχνίδια χειμώνα καιρό με κουκούλες και τέτοια για να μην γνωρίζουν. Αλλά τώρα αφού. Με τα άμυγα και τα λοιπά. Τώρα... Με τα σκουφιά. Φαντάζομαι εισιτήριο κανονικά. Εισιτήριο κανονικά, πάντα πληρώνω. Ποτέ δεν πάω τζάμπα στο γήπεδο. Ποτέ δεν πάω τζάμπα στο γήπεδο, γιατί δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν μπορώ να θέλω να μπαίνω τζάμπα στο γήπεδο και να είμαι, λέω, είμαι δημοσιογράφος και τα λοιπά. Ή δε, να λέω δεν είμαι δημοσιογράφος και να μπαίνω τζάμπα στο γήπεδο. Εγώ έχω ξεχωρίσει τους ρόλους μου. Έχω ξεχωρίσει τους ρόλους μου στη ζωή. Τι είμαι και τι δεν είμαι. Εντάξει, τα έχω ξεκαθαρίσει αυτά τα πράγματα. Ποια είναι η άποψή σου για το κόκκινο, το διαβάσαμε. Δεν υπάρχει τι έγινε με κουμπέ Παναγιωτάκη. Τα έχουμε δει όλα. Τα έχουμε δει όλα. Λοιπόν. Θες να πάμε σε κόσμο, σε κόμμα που λέει ο κόκκινος. Εντάξει, νομίζω δεν έχουμε αναλύσει κάτι το οποίο δεν το είπαμε. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο. Για ΑΕΚ και Βέλιο, Βέλιο, έχεις να πεις τίποτα. Για ΑΕΚ και Βέλιο. Ναι, για ΑΕΚ και Βέλιο. Λοιπόν, επειδή εντελώς θεματικά έβλεπα το παιχνίδι στην Τούμπα με τον πατέρα του Τόλι δίπλα. Πού, σε μπουφ. Πώς εκεί στα επίσημα, ναι. Πού πας και χώνεσαι, ρε κουβέντα. Έτυχε, βρήκα έναν τρόπο. Πώς βρίσκεις τρόπους να εντάξει. Άμα θέλεις να κάνεις κάτι, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα το παρακολουθήσω από κοντά. Γιατί δεν μπορώ πλέον να πάω και στο καφατζόρο να δω την ομάδα μου. Εντάξει, που φτάσαμε, δεν πειράζει όμως. Λοιπόν.
Επειδή η εικόνα δεν μας... πειράζει καθόλου. Είναι η εικόνα μας λίγο δύσκολη. Δεν έχουμε εικόνα όλων των μηνυμάτων. Το χαϊβανογιατρέ. Όχι, ρε, δεν μάσαμε εμείς. Δεν μας πειράζει. Πες ό,τι θες, φίλε μου. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, πήγα και το παιχνίδι. Εντελώς... Δεν παρεξηγούμεθα εύκολα. Λοιπόν, είχα τον, είχα τον πατέρα του Βέλιου δίπλα. Ο οποίος τον επηρεάζει πάρα πολύ στις αποφάσεις του. Έζησες δηλαδή τι. Έβλεπα την αγωνία του πατέρα για ένα παιδί το οποίο θέλει να προχωρήσει σε αυτό με το οποίο δραστηριοποιείται. Και είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα παρεμβατικός. Δεν είναι λογικό να είναι. Όχι, λες. Όταν αγαπάς το παιδί, θα πρέπει να το αφήνεις ελεύθερο. Δηλαδή, όταν διαβάζω μετά ότι η ομάδα θα κινηθεί για το Βέλιο, ό,τι πήγε ο πατέρας του, γιατί αυτές ήταν δηλώσεις που παθάνε σάκι την άλλη μέρα για το Βέλιο. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή, 24 χρονών πρέπει να έχεις και εσύ πλέον. Μόνο να αποφασίσει για τον εαυτό σου, να κρίνει τι είναι το καλύτερο. Ναι, καταλαβαίνω, ο πατέρα του είναι κοντά, κοίταξε, τον βοηθάει. Είπε ο μπαμπάς του Βέλιου και ο Βέλιος ότι εμείς δεν πάμε σε ομάδα ελληνική πλην του Ηρακλή. Αν θα πάμε σε κάποια άλλη ομάδα θα είναι ξένη. Ένας επαγγελματίας δεν πρέπει να κλείνει πόρτες. Ναι. Δηλαδή, τώρα εγώ είμαι πρόεδρος της Παϊράκλης, πάνω χάρη. Ναι. Και μου έρχεται μια πολύ ικανοποιητική πρόταση για την ομάδα μου από ελληνικό σύλλογο. Τι θα πω, την αρνούμε. Για ποιο λόγο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν θα αποφασίσει ο Βέλιος για τον Βέλιο, γιατί είναι παίκτης του Ηρακλή. Θα αποφασίσει ο πρόεδρος το πώς θα διαχειριστεί την υπόθεσή του. Ναι. Βέβαια, βλέπεις εκεί ότι θα μιλήσω με τον πατέρα του κτλ. Νομίζω ότι και ο ίδιος είναι ενήλικος. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι πρέπει να σεβαστείς κάποιες επιθυμίες ποδοσφαιριστή, αλλά πρέπει να κοιτάξεις το καλό της ομάδας. Δηλαδή, βλέπουμε ότι ο Ηρακλής πλέον έχει προβλήματα οικονομικά τεράστια. Δηλαδή, για 7.000 κοντεύουν να χάσουμε 3 βαθμούς. Δεν νομίζω, θα τα βρει. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα τα βρει ή όχι. Αλλά για να φτάνεις σε χρονικό σημείο 0, πάνω να πει ότι μετράει και το πεντάλεπτο. Λοιπόν, κάτι τελευταίο πριν ανοίξουμε γραμμές, επειδή είσαι και κοινωνικοποιημένος και πολιτικοποιημένος, επειδή γίνεται μεγάλη κουβέντα για τους μετανάστες και πού πρέπει να πάνε και πού πρέπει να βγουν κτλ. Θέλω μια σύντομη τοποθέτησή σου για το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι. Για το μεταναστευτικό. Ναι, κλείνουν σύνορα, κάνουν σύνορα. Τι πρέπει να γίνει, να πούμε, για πες μας. Στο κομμάτι αυτό, εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή. Τι, ο Νίκος από το Γιάννη Τζα. Ναι, τι. Νομίζω ότι μέχρι τώρα διαχείριση, εκτίμησή μου ότι είναι όσο η καλύτερη δυνατή. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το πρόβλημα αυτό δεν είναι τωρινό. Ναι. Υπάρχουν προβλήματα στις ερμηνείες, δυστυχώς, όπου μπαίνει μέσα το νομικό κομμάτι, πώς ερμηνεύεις τα θεσμικά πλαίσια, στο πώς θα συμπεριφερθείς. Είναι πάντα όλα θολά. Δηλαδή, η γλώσσα είναι θολή των νομικοκειμένων. Ναι. Εκεί δεν υπάρχουν αυτό που λέμε ξεκάθαρες λύσεις. Ναι. Εντάξει, καταλαβαίνω στο κομμάτι του μεταναστευτικού θα πρέπει να υπάρχει, επειδή η Ευρώπη είναι ελκυστικός προορισμός πλέον για ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε πιο ανελεύθερα καθεστώτα, έχουν πολέμους τα λοιπά. Εντάξει, θα πρέπει. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό κομμάτι. Ακόμα βέβαια δεν έχουν βελτιστοποιηθεί τα πράγματα. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω κάτι ιδιαίτερο. Πρέπει να προσέχεις το τι μπαίνει, πώς μπαίνει. Υπάρχουν βέβαια και προβλήματα τα οποία αφορούν κομμάτια τρομοκρατίας. Ναι. Θέλω κατανοητό. Να πω ότι κατανοητό, δηλαδή. Και για το Λαζόπουλο, στο θέμα των. Γι' αυτό που έγινε χθες με το Σόιμπλε. Με το Σόιμπλε. Κοιτάξτε, να σου πω την αλήθεια, και εδώ είναι το πώς. Δηλαδή, είναι πάντα παρεμηνεύονται πολλά πράγματα. Το τι θες να πεις, το πώς θα το πεις, γι' αυτό πρέπει να είσαι και ιδιαίτερα προσεκτικός. Ναι. Ναι. Εντάξει, δεν παρακολουθεί. Έκανε λάθος, ζήτησε συγγνώμη, έτσι. Ναι, και εγώ πιστεύω ότι η συγγνώμη του ήταν έντιμη. Ήταν έντιμη. Ναι. Ήταν έντιμη. Του ξέφυγε, δηλαδή. Του ξέφυγε. Νομίζω ότι ήθελε να. Ξεσηκώθηκαν πάρα πολύ. Κοίτα, καμιά φορά. Είναι το θέμα το πώς αντιλαμβάνεται το τι θέλει να πει ο κάθε άνθρωπος. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο Λαζόπουλος θέλει να θίξει γενικότερα τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Όχι. Εγώ μιλάω καθαρά προσωπικά. Καθαρά προσωπικά. Βγήκε ο άνθρωπος, ζήτησε συγγνώμη. Μιλάς τώρα με τον φίλο μας τον Ιχολύπτη, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα το οποίο είναι κινητικό και σου λέει από μέσα για να. Ήταν εσκεμμένο, λέει. Είναι, ήταν εσκεμμένο, λέει ο Λελίδης, ο φίλος μας. Εγώ δεν το παρακολούθησα. Ναι, θέλει να. Υποστήριξη στο Τσίπρα ήταν ότι φταίνει άλλη. Κάτσε. Κάτσε να πούμε τι λέει ο φίλος μας, ο Λελίδης. Να τον ακούσουμε, ναι. Θες να το πεις ή να το μεταφέρω. Να το μεταφέρω. Λέει ότι ήταν εσκεμμένο αυτό, ότι φταίνει άλλη και δεν φταίμε εμείς και ήταν στήριξη στο Τσίπρα. Ήταν έξυπνο κομματικό, έξυπνη το κομματική τοποθέτηση και θίγει τους ανθρώπους με ειδικές ικανότητες, όπως είναι και ο Λελίδης, ο οποίος ταλαιπωρείται. Κοίταξε, και το ίδιο το κράτος ψάχνουμε να βρούμε τώρα, γιατί θέλει να αλλάξει αυτοκίνητο, αν πρέπει να πάρει 2.000 ή 1.800 ή 1.600 και αν μπορεί κτλ. Σαν χλαμάρες. Δηλαδή,
2.500 κυβικά θέλει να πάρει. Εσένα τι, 1.600, 1.400 θέλει να πάρει. Να σου πω την αλήθεια, εγώ το Λαζόπουλο δεν το καταλαβαίνω. Δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί ο κάθε Λελίδης επειδή έχει μια ειδική αυτή, να πρέπει να τον ταλαιπωρήσουμε γραφειοκρατικά. Τι αμάξι θα πάρει και πόσα κυβικά θα είναι. Το Λαζόπουλο ως καλλιτέχνη, επειδή έχω μια καλή μνήμη, γιατί έχω πολύ καιρό να τον παρακολουθήσω, ναι, από την εποχή των 10 μικρών Μίτσων. Πραγματικά ήταν πολύ ευφυής εκείνη την περίοδο και οι χαρακτήρες οι οποίοι παίζανε σε εκείνους 10 μικρούς Μίτσους ήταν καταπληκτικοί όλοι τους. Ναι. Έχει χάσει αυτή την έγκλη, αυτή την ευφυΐα, δηλαδή, όντως. Έχει φθαρεί, λες. Έχει φθαρεί, ναι. Γιατί έχει φθαρεί? Εγώ πιστεύω ότι. Αλλοιώθηκε ο χαρακτήρας του. Δηλαδή, τον βαρέθηκε ο κόσμος γιατί τον βλέπει συνέχεια κτλ. Από την, δηλαδή, όπως βαριέται ένας παντρεμένος, μια παντρεμένη, γιατί, μετά από πολλά χρόνια τον άντρα της. Η σάτυρα. Τι. Η σάτυρα, ναι, για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ναι. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η έμπνευση δεν είναι και τόσο εύκολο να έρχεται. Ναι, πρέπει να είναι και δίκαιο, δηλαδή. Και όμως. Πρέπει να είσαι και δίκαιος, ναι, αλλά να είσαι και εύστροφος και, ναι, να μην θίγεις πράγματα και καταστάσεις. Έτσι. Για μένα προσωπικά, όσο να παρακολουθώ σήμερα σάτυρα, ναι, ο αγαπημένος, ναι, μου σατυρικός, ναι, ναι, καλλιτέχνης είναι ο Μίτσι Κώστας. Ναι. Ο οποίος ποτέ δεν έφυγε με τις μιμήσεις του κανέναν. Ναι, ναι. Και στην ουσία έδινε και πόντους σε αυτούς, δηλαδή. Όχι, ο Λελίδης λέει, το πάει, ναι, πιο μακριά, το πιο. Το καταλαβαίνω. Το αναλύει. Σίγουρα το να προσπαθήσεις να μειώσεις κάποιον άνθρωπο γιατί έχει κινητικά προβλήματα όπως ο Σόιμπλε δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς το εξέφρασε κιόλας, δεν το έχω παρακολουθήσει. Είδα κάποια πράγματα και θέλω να πιστεύω ότι είναι έντιμη η συγγνώμη του. Θέλω να πιστεύω. Όχι, όχι. Δεν μπορώ να. Δεν είδε το βίντεο, ο άλλος είδε το βίντεο και είναι έξαλλος. Οπότε και εγώ σου λέω. Δεν δέχεται τη συγγνώμη ο Λελίδης του Λαζόπουλου, μου λέει αυτή τη στιγμή. Καλά, τα μεταφέρω. Δεν τη δέχομαι, ρε φίλε, γιατί ήταν εκ του πονηρού. Δεν ήταν κάτι αυθόρμητο ραπτοπουλίστικο πάνω στο Μπινελίκι να πει μια κουβέντα και να πει τι είπε και να πει ρε παιδιά, συγγνώμη, μου ξέφυγε, α πούμε, κτλ. Εντάξει, ήταν κακία μέσα, ήταν πονηρό, λέει ο Λελίδης, ο οποίος εγώ πρέπει να σεβαστώ γιατί ανήκει σε μια κατηγορία ανθρώπων που αντιμετωπίζει κάποια κοινικά προβλήματα. Αλλά από τη μέση και πάνω, ο Λελίδης, αν σε πιάσει στα χέρια του, πολύ δυνατό. Εγώ δεν μαλώνω μαζί του, με βρωμόσκυλο. Κάμια πέρα θα τον ρίξω κάτω, θα τον πλακωθούμε. Γουστάρι, θα πλακωθούμε, είναι κοπρόσκυλο. Δεν γουστάρι, θα με δείρει, κοπρίτη. Με βλέπει τώρα γέρο και εντάξει. Πάμε στις γραμμές. Να μην πάμε, να ακούσουμε, ναι, τον κόσμο. 2-31-090-90-90. Τι ώρα έχουμε διαφημίσεις? Μία. Τώρα τι ώρα είναι? Παρά 7. Θα πάρουμε μία γραμμή και θα πάμε σε μία διαφήμιση. Πάμε. Έλα, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ακούγομαι. Ου, καθαρά. Πεντακάθαρα. Γάβρος από το Θόλος και Τούμπα. Καλώς τον. Καλημέρα σου. Καλησπέρα και στον γιατρό που έχει πλασικοστεί. Δύο ερωτήσεις έχω για σήμερα. Ναι. Λοιπόν, στην Αγγλία υπάρχουν οι Big Five, οι μεγαλύτερες 5 ομάδες. Ναι. Στην Ελλάδα ποιες είναι οι μεγαλύτερες ομάδες? Υπάρχουν οι Big Five στην Ελλάδα? Με τα δεδομένα της Αγγλίας, γιατί είναι η σύγκριση αδόκιμη. Όχι, δεν κατάλαβες τι εννοώ. Λέω, στην Αγγλία υπάρχουν οι Big Five. Οι αντίστοιχοι, κατά τη γνώμη σας, είναι 3, 4, πόσοι πιστεύετε ότι είναι στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα είναι Big 3, για μένα προσωπικά, βάσει τίτλων. Δεν υπάρχει. Ναι. Είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ. Πάλι τη σειρά όπως θέλεις. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Αυτή είναι η σειρά. Στο ποδόσφαιρο, μιλάμε για το ποδοσφαιρικό χάρτη. Οι υπόλοιποι τίτλοι που έχουν κατακτήσει συγκριτικά με το εύρος των πρωταθλημάτων είναι ελάχιστοι. Δηλαδή σε 80 πρωταθλήματα ή 60 πόσο έχουν γίνει Αλφα Εθνικής, τα δύο του ΠΑΟΚ και τώρα τη Λάρισα, όταν οι άλλοι έχουν πάρει τα 65, τι να συγκρίνει. Ναι. Big 3 είναι. Ναι. Αντικειμενικά. Και πλέον πάνε να γίνει Big 1, δηλαδή μόνο Ολυμπιακός. Έτσι πως πάει η ροή των πρωταθλημάτων και των τίτλων. Εσύ τι πιστεύεις? Συμφωνώ με τον γιατρό. Και τότε για ποιο λόγο βγαίνουν και οι παοξίδες και αυτοί που καλούνται ως ότι η ομάδα τους είναι μεγάλη ομάδα? Για ποιο λόγο είναι μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟΚ? Έχει μεγάλο λαϊκό έρισμα. Έχει έρισμα. Λαϊκό αυτό. Έρισμα. Τι πάει να πει αυτό? Και μια Μποκιλάρισα έχει πόσους κατοίκους, τι σημαίνει αυτή, δεν είναι μεγάλη ομάδα? Εντάξει, τώρα να σου πω το πώς κρίνει ο καθένας. Άλλο είναι, άκου να δεις. Μπορεί να βγαίνει ο ΠΑΟΚ 10 χρόνια τέταρτος και 10 χρόνια τέταρτη να βγαίνει η Τρίπολη. Εντάξει, η Πέμπτη. Ναι. Το λαϊκό έρισμα τον ανεβάζει τον ΠΑΟΚ. Όπως οι πολιτικοί που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ, τα μίντια που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Είναι θέμα. Λοιπόν, και για το είναι αυτό που είπε ένας οπαδός πάνω στον καυγά σήμερα. Ουφάλες, άμα λείψει ο ΠΑΟΚ θα πεινάσετε. Δηλαδή, λέει έτσι. Ωραίος. Ναι, λέγε. Για το αυριανό μάτς. Συγγνώμη, σου λέω να πεις. Το αυριανό μάτς. Είσαι σε πτώση. Είσαι σε πτώση, σε κακή φόρμα. Και δεν είσαι σε κακή φόρμα επειδή τα center back σου είναι μέτρια και τα αμυντικά half σου είναι, ξέρω εγώ, μέτρια. Και μπροστά δεν παράγεις, είσαι ανύπαρτος στο 9 και στο 10 και προσπαθεί πλέον να βγάλει το φίδι από την τρύπα ο Ντουρμάς, ο Πάρντο, ο Σεμπά. Πιστεύεις, ναι, πιστεύεις ότι... Είναι σε πτώση ο Φορτούνης, έχει πάρει πολλά ο Φορτούνης από τον Ολυμπιακό.
Τον παίξαν πάρα πολύ το Φορτούνι. Κάποια στιγμή ο Φορτούνις θα πρέπει να δείξει ότι πραγματικά είναι ο παίκτης που πρέπει να στηριχθεί στο... να στηριχθεί ο Ολυμπιακός. Ωραία. Πρέπει να το αποδείξει αύριο. Δεν το απέδειξε με τον ΠΑΟΚ. Δεν το απέδειξε. Βρήκε ένα Τζίμιροτ με τον ΠΑΟΚ. Βρήκε ένα Σιμόε με την ΑΕΚ. Τον παίξα λίγο κοντά κτλ. Είπε είχε προβλήματα. Έχετε μείνει από center for καθώς ο Ιντέγε είναι deformé το Φιγκόκασον. Το δώσατε κακός. Ο άλλος ο Σωσίας του Τρέγια, πώς το λένε, τον Μπουλίδο, δεν μετράει. Δεν έπαιζε ούτε στην Τρίπολη κτλ. Έχετε πρόβλημα γενικά. Αν εξαιρέσεις τα άκρα σας, δεξί μπακ, αριστερό μπακ, δεξί εξτρέμ, αριστερό εξτρέμ και τερματοφυλακάρα, και ο Σιώβας ο οποίος έχει μια σταθερή απόδοση, είναι και ατομικά πεσμένοι οι υπόλοιποι παίκτες σε ατομικό επίπεδο και γενικά βιολογικά ο Ολυμπιακός είναι πεσμένος. Εγώ πιστεύω θα έχει πρόβλημα. Άκουσε με λίγο. Καταρχάς, στο εξηγώ ποδοσφαιρικά, έτσι. Ο Φιμπόκασον που λες ήθελε να φύγει γιατί δεν ήθελε να τον διώξει ο Ολυμπιακός. Ναι. Το Φιμπόκασον. Εγώ ξέρω τι πιστεύω, ότι η παρατεταμένη πτώση, η πτωτική πορεία μάλλον του Ολυμπιακού στα μάτια στην Ελλάδα, εγώ λέω πως οφείλονται, μήπως κάνει, να το πω, μια έντονη συντήρηση για τα μάτια της Ευρώπης. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω όλοι αυτό το πράγμα που βλέπω. Δεν μπορώ να το ξέρω. Εγώ λέω ότι βλέπω. Και κάτι ακόμα, τελευταίο και κλείνω. Τώρα πριν λίγα λεπτά διαβάζω ότι ο Σιώβας τραυματίστηκε την προπόνηση. Ναι. Αν ήσουν από τη θέση του Σίλβα, θα προτιμούσες να βάλεις τον αμυντικό χαφ, τον Μιλιβόγεβιτς θα έβαζα center back. Ή τον Ντακώστα. Τον Μιλιβόγεβιτς. Και κάτι ακόμα, και αν εν τέλει ο και θα έβαζα τον Σαλίνο αμυντικό χαφ. Και ποιος θα βάλει γιατί... δεξί back. Ο Ομάρ δεν παίζει δεξί back. Όχι, ο Ομάρ δεν παίζει γιατί έχει συμπληρώσει κάρτες και θα είναι από αύριο. Α, δεν έχεις δεξί back, ε. Έχεις προ... το Σαλίνο. Το Σαλίνο έχει. Έχεις το Σαλίνο. Άλλο back δεξί δεν έχεις. Εντάξει, μετά μπορεί να παίξει δεξί μπακ. Είχαμε το Μανιάτη ο οποίος έχει φύγει. Ο Μανιάτης μετά... δεν έφυγε, έφυγε, πάει ο Μανιάτης. Μετά αλχημής πρέπει να κάνει για να βρει δεξί μπακ. Δεν έχει καθαρό δεξί μπακ μετά το Σαλίνο. Ή πρέπει να βάλει ένα εξτρέμ δεξί μπακ που δεν θα το κάνει, και άρα θα βάλει το Σαλίνο. Δεν μου λες κάτι τελευταίο. Άρα, άλλο χάφ εκεί πέρα, εκτός από τον Μιλιβόγεβιτς και τον Κασάμι. Έχετε τον Καμπιάσο, δεν μπορείτε να το βάλετε εκεί. Για να το βάλετε. Κάτι να σου πω. Αν τελικά ο Σιώβας παίξει, ποιο προτιμάς κεντρικό δίδυμο στο κέντρο. Ο ένας είναι ο Μιλιβόγεβιτς, ο άλλος θέλει να είναι, ξέρω εγώ, ο Κασάμι, ο μικρός Ροντιέλαρ ή ο Καμπιάσο. Για πού να, για στόπερ. Όχι για στόπερ, για κέντρο, ρε. Αυτός ο Σέρβος είναι για τα σκυλιά. Ο Πετυρικάς. Ναι, ο Σέρβος είναι για τα σκυλιά, δεν κάνει. Ο Ροντιέλαρ. Πολύ αργός είναι. Εντάξει, έχει έρθει με πολλές μεγάλες. Βράσε με τι ήρθε, τι βλέπω εγώ τώρα, άσε με τι ήρθε τώρα. Μπορεί να βρει και ένα μάνατζερ βλάγα, μάγκα και να τον φόρτωσε κανένα σέρβο εκεί. Έχετε κανένα σέρβο, Κουβάσεβιτς. Κοίταξε όμως, κοίταξε. Άστα, φύγε, επόμενη γραμμή. Όντως μοιάζει με τον, με τον καρτούν ο προπονητής του Ολυμπιακού. Πάμε διαφημίσεις γρήγορα και δευτερόλεπτα. Πάμε με ταχύτητα όμως να ακούσουμε τον κόσμο. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Νάτος. Βασίλη μου, παραλείπει στον Άρη που έχει τρία, με στεναχωρείς. Τι τρία έχει? Πρωταθλήματα. Α, ναι. Προπολεμικά, ναι, εντάξει. Κοιτάξτε, προσωπικά ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια, δηλαδή αν το πρωτάθλημα είναι με μορφή πρωταθλητριών ομάδων οι οποίες κάνουν ένα νέο τουρνουά μετά. Εντάξει, τώρα για να λέμε την αλήθεια, οι τίτλοι αυτοί είναι κατοχυρωμένοι, είναι επίσημοι. Τα έχει. Αναφέρει στον Μπακ που έχει δει και δεν αναφέρει στον Άρη που έχει τρία. Απλά από το πρωτάθλημα το 59-60 ήταν το πρώτο της Αλφα Εθνικής με τη δομή που ξέρουμε και σήμερα. Με εκτός από τις αναμετρήσεις και κοντά 30 αγωνιστικές κατελάχιστον. Έχω αυτή την προσέγγιση. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει 42. Καλά, και ο Παναθηναϊκός πήγε στο Γουέμπλε με 4 αγώνες. Αλλά το πενεύονται. Τι να κάνουμε τώρα. Κακός για μένα. Είναι άλλο το επίπεδο του Champions League, άλλο του πρωταθλητριών. Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, το ματσάκι σήμερα από ό,τι κατάλαβα το είδατε. Ποιο από τα δύο, το τυρό μου από τη Ρεάλ. Τη Ρεάλ εννοούμε. Ναι, τι να δούμε, φίλε. Ναι. Τη Βόλφσμπουργκ να δούμε. Γιατί όχι. Ο Ζιντάν τον έφαγε λάχανο το νομοκέφαλο του. Το σπαλέτι. Το νομοκέφαλο. Κοίταξε. Είναι, τον έφαγε λάχανο. Κάνει, πετάει το τυράκι, παίρνει άλλο στην κατοχή μέχρι το 30. Ποια κατοχή, δεν είχε κατοχή, είχε η Ρεάλ. Φαίνεται για τον αριθμό των Πασών, εντάξει. Μέχρι το 30 είχε η Ρώμα. Είχε. Προσπαθούσε την κόντρα μπάλα να παίξει. Η Ρώμα σπυρώνταν πίσω με 4 αμυντικά χαφ στην ουσία με τον ρόμβο τη και ό,τι κάνει μπροστά ο Σαλάχ στην κόντρα με τον Ελσαράουι. Αυτή είναι η τακτική τη προσέγγιση. Φαίνεται για το παιχνίδι. Κοίταξε, ήταν και η Ρεάλ, πιστεύω, εσχεμένα με σβησές μηχανές και κράτησε δυνάμεις για μετά. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Η τριάδα στο κέντρο, 0 όλοι. Και Μόντριτς, Ίσκο, όλοι.
Καρβαχάλ από δεξιά ψαχνότανε. Ο Χάμες στον κόσμο του. Καλά, ο Χάμες δεν είναι για Ρεάλ, εντάξει. Φάνηκε και σήμερα. Ναι. Και ήταν η Ρώμα που πήγαινε μονόπατα από δεξιά με Φλωρέτσι και τον άλλο τον Αιγύπτιο, τον Σαλάχ. Είχε το Βενγκέρ στο κέντρο που έκοβε τα πάντα. Ανέβαζε κάτι ποδάρια επάνω. Τον άλλο που τον πήρε, αυτή που τον έκοψε, θυμάστε. Το Χάμες. Mm? Στο αυτή τον έκοψε, πού τον έκοψε. Εκεί στο αυτάκι, ναι. Ναι, ναι. Ωραίο το αξισουάρ. Δεν μου λες, δεν μου λες. Άμα ένας παίκτης Έλληνας, του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ ειδικά, έκανε εκείνο το τάκλινγκ στο αυτή, πόσες μέρες θα ήταν έξω με θλάση. Κουίζ καλό. Μη ρωτάς αυτό, άμα έκανε αυτό το τάκλινγκ και ήταν αντίπαλος ο Ηρακλής ή ο Ιωάρης, πόσοι δέσμους θα το άρχιναν. Δεν είναι τάκλινγκ, παιδιά, προβολή είναι. Ήταν μεγάλη απόκρουση, ήταν, αν και ήταν offside το άλλο. Ο Βενγκέρ, εκεί που σηκώνει το πόδι ψηλά, έρχεται και ο Χάμες, ο Απατεωνάκος. Του ξύνει λίγο το αυτάκι, εντάξει να πεις το ξύνει τώρα με τις τάπες και με ταχύτητα, δεν το ξύνει, αλλά... Και μετά η Ρεάλ τι κάνει, βαράει ένα τρίλεπτο δυνατό 30 με 33 και ανοίγει το παιχνίδι μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Η Ρεάλ έπαιξε μεθοδικά στο πώς θα κουράσει και θα τρέξει τον αντίπαλο. Φούλαρε ένα τέταρτο. Αυτό που κάνουν οι ομάδες είναι ξέρουν ποια είναι τα καλά 15 λεπτά που έχει κάθε ομάδα, δηλαδή τη διαβάζουν στα δεξίματά της. Ο σκοπός της... Δεν πας το χαρίζει να φάνε τρεις θλάσεις, να πούμε. Ο σκοπός της Ρώμα ήταν να κλείσει χώρους, να μην δώσει με τα 4 half δυνατότητα της Ρεάλ να τη βρει σε ανοιχτούς χώρους, να δημιουργήσει ατομικά συνεργασίες κτλ. Ένα σου το έκανε ο Μαρσέλο στο πρώτο ημίχρονο και αυτό από ατομική ικανότητα. Ναι. Και μετά που ανέβασε ρυθμό η Ρεάλ, άνοιξε πολύ η Ρώμα. Και αφού λογικό το δεν είναι. Κάνει. Ναι, και μετά που τρώει το κολλή κάνει. Επειδή παίζει το Μάση ταχύτητα, πάει και βγάζει τον Ελσαραουή και βάζει τον Τζέκο. Δηλαδή κατεβάζει το μέσο όρο ταχύτητα κατά δύο μονάδες. Πώς να σου πω. Πάει και μου βάζει ένα στατικό φόρ περιοχής και βγάζει τον Ελσαραουή που είναι. Εντάξει τώρα, εντάξει τώρα, έβαλε όταν ήρθε 0-0, χτυπάς και στην κόντρα. Όπως πήγε και χτύπησε. Στο 0-1 το βάλε. Ναι, άκου, ναι, ναι. Στο 0-0 το Σαλάχ χτυπάς στην κόντρα, έτσι. Ναι. Όταν το τρως. Πότε το έφαγε, πριν το βάλει τον. Πριν το βάλει. Στο 57 γίνεται το 1-0. Αυτά τα center four είναι. Δεν είναι για ταχύτητα, άρα φαίνεται ότι θα αμυνθεί η Ρεάλ. Εντάξει. Ναι, δηλαδή, ας πούμε, ας σου δώσω να καταλάβεις. Όταν παίζει ο ΠΑΟΚ στον Ντόρτμουντ, δεν χρειάζεσαι Κλάους, δεν χρειάζεσαι Μπερμπάντοφ, χρειάζεσαι Μακ και Ροντρίγκες. Τώρα γιατί μου κάνεις παράδειγμα. Άκου, άκου. Φίλε, άμα παίξω κατοχή εγώ και πιέσω, θέλω το φόρτο βαρύ μου μες στην περιοχή. Καλά τον έβαλε. Εσύ γιατρέ τι λες. Κοίταξε. Άμα το βάλει στο 0-0, το οποίο είναι εντάξει, δεν είναι και κακό γιατί είναι. Όπως σου λέει 0-0. Πρακτικά όμως ο Τζέκο δημιουργεί την πιο επικίνδυνη κατάσταση στη Ρώμα. Που μαζεύει πάνω του δύο παίχτες, τη πάει έξω, γίνει το μακρινό σουτ του Βενγκέρ, δεν μπαίνει γκολ εκεί. Μπορούσε να γίνει το 1-1. Ναι, και μην ξεχνάμε ότι δεν δίνει και πέναλτι στη Ρώμα. Ναι, το θέμα ποιο είναι, ότι δεν βγάζει τον Περότη που ήταν ήδη center for. Όχι, ο Περότη πέρασε από δεκάρι. Εξτρέμ. Έφυγες. Τα λέμε. Άστο, εντάξει. Τα λέμε. Άλλη τα λέμε. Κατάσταση Ρεάλ. Πάντως ο Σπαλέτη με αυτούς τους παίκτες που έχει και λέει και το μήνυμα, αυτά μπορούσε να κάνει και πώς θα το κάνουμε. Άλλο Ρώμα και άλλο Μίλαν. Καλημέρα, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ελακός, Ολυμπιακός. Καλώς το. Από μας τηλεφωνείς. Από Πάτρα. Πάτρα. Ναι. Ίντερνετ, φαντάζομαι. Μάλλον. Ναι, και τώρα σταθερό τηλέφωνο. Κινητό βασικά. Κινητό. Μιας και είδα και εγώ το παιχνίδι, πιστεύω Μανολάς πήγε καλά, έτσι. Αθλητικά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Ναι, το μυαλό του αυτό, είναι. Ναι, αυτό το ταγάρι που ήταν δίπλα του, τι άμπαλος είναι αυτό. Ο Ρούντιγκερ. Ναι, σαν το Σαντάνα που είχαμε πέσει στον Ολυμπιακό έπειτα. Ο Μαύρος. Ναι. Ο Μαύρος, ναι, με το 2. Ναι. Τέρας δύναμης, είναι τον πήρα από Στουτγκάρδη. Τι τέρας δύναμης, ο τύπος είναι άμπαλος. Δεν καταλάβαινε το Χριστό του να στηθεί, δεν τον είδατε στο τέλος. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει και ο Σέντερ Μπακ να ξέρει μπάλα. Δεν έχει παραστάσει ο Ρούντιγκερ, να το συγχωρέσει. Εντάξει. Το πρώτο μάτς το οποίο έπαιξε τέτοιο επίπεδο. Εμένα μου φάνηκε πάντως για άμπαλος. Άμα δεν έκανε και τσαφ, έτσι. Δηλαδή κάποιες φάσεις γλιτώσανε και κρατήθηκε. Είναι ταχύτητα τέτοια. Είναι ταχύτητα τέτοια που μπορεί να κάνει τσαφ. Στο πρώτο ημίχρονο άφησε την μπάλα έξω από την περιοχή για να φτάσει στρωμένη πίσω και παράδειγμα να φάνε γκολ. Εκεί που έβαλε την κόντρα τελευταία στιγμή και ακούμπησε ένα παίξι ζεάλ και την μπλόκαρε μετά ο Σέσνια, άμα θυμάστε. Που άφησε την μπάλα. Αυτό ο ελίδιο έκανε το λάθο. Ενώ μπροστά του ο Μενγκέρ ήταν πεθαρά, έτσι. Είναι πολύ καλό χάφο Μενγκέρ. Και για μένα πιστεύω ότι η Ρώμα. Ναι, ναι. Η Ρώμα, αν και ο Ναϊγκολάν είναι λίγο πιο ψευτράκουση, είναι καλό. Εντάξει, δεν είναι
για πιο πάνω από Ρώμα δεν είναι για μένα, τέλος πάντων. Για μένα πάντως μου φάνηκε, κουράστηκαν πολύ έτσι, αυτό που είπατε στην αρχή, δηλαδή από την κατοχή που είχε η Ρεάλ πρέπει να τρέξαν αυτοί στο τέλος να είχαν 8 χιλιόμετρα παραπάνω εύκολα τη δρόμο. Κάποια στιγμή βγάζει τα τρεξίματα που έχουν κάνει στο 50 εκεί πέρα, ναι, και βλέπεις αυτό το λέω, είχε 4 χιλιόμετρα περίπου εκεί πέρα κάπου. Αυτό αντιλαμβάνεσαι πόσο πιο... Δηλαδή, μια ομάδα που έχει ποιότητα και μια ομάδα που δεν έχει ποιότητα, σίγουρα. Εννοείται, μα τον γκολ του Ρεάλ το πρώτο, ποιότητα 100% είναι αυτό που βάλε ο Ρονάλντο. Είναι... Απλά η άλλη ομάδα, άμα δεν τρέξει και χιλιόμετρα, δηλαδή έχω μια μέτρια ομάδα. Πού είναι ο Ηρακλής? Εάν δεν έχω και, αν δεν έχω και τα χιλιόμετρα περισσότερο, με τι κάνω? Γι' αυτό τρώω 5 γκολ με την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Δεν μπορεί να διαχειριστεί μια μέτρια ομάδα την κούραση. Είδα τώρα που βλέπω και στην έρχεται το πρώτο γκολ τη Πόρσου Γκολάρα, έτσι με πάσα του Βιερίνια που τον πέρασε. Δεν το είδαμε. Το είδα τώρα εγώ τον Draxler. Το 1-2, φοβερό 1-2. Δεν το είδαμε, δεν το είδαμε. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι τα λεφτά της Volkswagen πιάνουν επιτέλους τόπο, ναι. Δηλαδή αυτή η ομάδα πασχίζει εδώ και τόσα χρόνια να μπει στο ευρωπαϊκό προσκήνιο. Στη Γερμανία, άμα δείτε, έχουν βγάλει καμιά τριανταριά πιτσιρικά και γερμανάκια, οι οποίοι είναι καλοί, έτσι. Κάθε ομάδα έχει από έναν καλό Γερμανό. Κοίταξε, άμα δεις πώς δουλεύει το γερμανικό ποδόσφαιρο στο σύνολό του. Λεφτά πολλά, σωστές ακαδημίες, πολύ καλή αγωνιστική χώρη. Over πολλά. Ακαδημίες φοβερές, ναι, ναι. Γήπεδα με πειθαρχία. Ναι, λέει, κόσμος τέτοιο, αγαπάει το άθλημα. Μόνο είναι full επίθεση οι ομάδες. Δηλαδή οι σύλλογοι πιστεύουν ότι θα την πάγει που έχει τους καλούς παίκτες στον κόσμο ή τέλος πάντων έχει τα top 1 και 2. Οι άλλες ομάδες που έχουν top 5, top 7 κτλ. Είναι δύσκολο να κάνουν κάτι παραπάνω στο Champions League. Δηλαδή πόσο πιστεύω ότι το ταβάνι της 8 θα είναι. Κοίταξε, η Dortmund 13 θα τελικό. Με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά τις πήρε η Bayern μονάχα όλους τους παίκτες. Λογικό δεν είναι. Ναι, εντάξει, αφού του τις πήρε όλες, τώρα βλέπεις που είναι η Ντόρτμουντ. Τι λέει η Πάτρα, ρε! Η Πάτρα τι λέει, ετοιμάζεται για το καρναβάλι. Καρναβάλι, τώρα καλά είναι. Φοιτήτρες και τέτοια. Φοιτήτρες, τα παιδιά, περάσετε καλά. Ωραία. Είσαι φοιτητής στην Πάτρα ή πατρινός? Όχι, όχι, είμαι από αλλού, είμαι και έτυχε να έρθω φοιτητής και μετά να μείνω. Ωραία, πού είσαι? Αντικειμενικά από Εύβοια. Από Εύβοια. Ποιο μέρος, ρε? Ποιο μέρος? Από τη Χαλκίδα. Αμέσως από την πόλη. Πολύ όμορφη πόλη. Ναι. Από τις πιο όμορφες ελληνικές πόλεις. Καλά, είναι εντάξει τώρα. Τι, ωραία πόλη. Πολύ ωραία πόλη. Πολύ ωραία πόλη. Ναι. Ναι, λίγο για τον Ολυμπιακό που θα τον κατέβαζα εγώ αύριο. Εγώ με Ρομπέρτο, Σαλίνο, τα δύο στόπερ άμα παίξει ο Σιώβας και ο Μποτία με τον Μαζουακού. Μπροστά θα έβαζα τον Μιλιβόγεβ, τον Κασάμι και τον Καμπιάσο. Θα έβαζα το Τζόρι Εκστρέμ, το Σεμπά και το Ντουρμάς και το Νιντέγε. Δεν μπορεί να παίξει ο Τσόρι Εξτρέμ. Δεν έχει τα τρεξίματα. Τότε, ναι, και ποιον θα βάλω εδώ. Ο Τσόρι παίξει άξονα πλέον. Κοίταξε. Ναι, μα δεν θα βάλω δεκάρι. Γιατί άμα δεν βάλεις ούτε τον Τσόρι και σε αυτό το παιχνίδι, εντάξει είναι και ο Τσόρι. Τσόρι σέντερ φορ φορτούνι δεκάρι. Δεν έχει άλλο. Αυτό δεν γίνεται. Δεκάρι δεν θα παίξει, σου λέω. Εγώ δεν βάζω δεκάρι. Βάζω ένα εξάρι και δύο μπροστά εξαροχτάρια. Κασάμ και καμπιά σου λέω. Δεν βάζω δεκάρι εγώ. Θες να φορτώσεις. Μάλιστα, έγινε. Τα λέμε. Για χαρά. Θες να φορτώσεις. Νίκος από Γιάννητσα. Καλά τη βγάλαμε στη Μεσύμβρια τόσα χρόνια στο οχυρό. Άντε πάλι στου Φόλα λέει. Με βλέπω πάλι κυπουρό υδραυλικό. Να στέλνω αντί την υπόγα του. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει ελπίση. Έτσι είναι, φίλε. Σε πήγα στο κουνουποχώρι και νόμιζε ότι πήγε να μου είσαι μεγάλη αυτή. Αδερφός Αμυρά, φίλε, θα τα πεις αυτά στον ίδιο τον, Καμόρα. Στέλιος, φίλος μας με το αμαξίδιο. Ζούμε στη χώρα της δημοκρατίας, είναι δικαίωμα καθένας να λέει ό,τι θέλει. Αν το έλεγε ο Μανάφης της γειτονιάς μου, δεν θα γινόταν θέμα. Αλλά επειδή το λέει κάποιος γνωστός, μας ενοχλεί όλο το θέμα. Είναι το τι πιστεύεις εσύ για τον εαυτό σου. Όταν παρκάρουν στις ράμπες, εκεί δεν τους κάνουμε ρόμπες στα κανάλια. Ελλάδα το μεγαλείο σου, Στελάχης με το αμαξίδιο. Στελάχης, σε φιλάω. Επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Έλα, Βιερινέ. Έλα, ρε. Εσύ, πολύ παρουφολόγος είσαι, ρε, φίλε. Πώς? Πολύ παρουφολόγος είσαι. Γιατί, φίλε? Τι, ρε, φίλε, βλέπει. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις. Εγώ είμαι Ολυμπιακός από Καμίνια, έτσι. Για πες μου το Διέλναρ, πού τον έχεις δει? Δεν τον είδαμε. Τον ύπνο σου. Ναι, πού τον έχεις δει? Τον είδαμε. Πού. Δεν έπαιξε στον Σε ποιο παιχνίδι? Πού έπαιξε? Με τον Μπάουκ, δεν τον είδαμε. Μπορείς να πεις ότι, ξέρω εγώ, δεν έχει καλή τεχνική. Μπορεί να πεις οτιδήποτε. Ότι είναι αργός, πώς το λέτε, φίλε, που είναι το πιο γρήγορο χαφ του Ολυμπιακού? Ποιος, αυτός ο Σέρβος είναι γρήγορος? Ο πιο γρήγορος αμυντικός. Αυτός είναι γρήγορος? Τον έχεις για γρήγορο?
που είναι διπλή ταχύτητα από το Τσαλδάρι. Δεν εσύ πλάκα μου κάνεις. Εσύ που κάνεις πλάκα μου φαίνεται. Στα μαρκαρίσματά του. Στα μαρκαρίσματά του. Στα μαρκαρίσματά του. Μη συγγνώμη. Σε όλα. Στα μαρκαρίσματά του παίζεις με τον ΠΑΟΚ. Με τρία χάφια και αυτό παίζει με 1,5 και τρως κάρτα μετά 30 χρόνια σε αυτόν επάνω. Όχι, διαφωνώ, διαφωνώ. Ωραία, διαφώνησε όσο θες. Ένα παίχτη που δεν. Αν το βλέπεις εσύ για γρήγορο αυτόν, αμυντικά. Εντάξει, ρε φίλε. Καταρχήν, έχει φοβερές απαλλαγές, τρομερή πάσα και είναι ταχύτατος. Δηλαδή, στα πρώτα 30 μέτρα είναι σφαίρας. Τώρα, εσύ που μου βγάλες το ΜΑΚ ότι είναι άχρηστος παίχτης και κόταγε τέτοια, τώρα τι να πω με σένα. Θέλω να μιλήσω με τον γιατρό λίγο, τέλος πάντων. Εγώ είπα ότι ο ΜΑΚ είναι χασογκόλης. Βάζει ένα, αυτό χάνει 10. Πρέπει να κάνει 10 ευκαιρίες για να βάλει ένα. Είναι δύσκολο στον κόλπο. Είναι ο μόνος παίχτης στην Ελλάδα που μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό. Το λέω εγώ, αλλά όχι έτσι, γυμνασμένος, όχι έτσι όπως είναι τώρα. Είναι ο μόνος παίχτης που μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό. Εγώ στο λέω αυτό. Τώρα και αυτά που λες για Τσόρι, ό,τι ακούσα από τον Αλέφαντο, ο Αλέφαντος τα είπε για 10 παίχτες όταν ήμασταν. Πού να παίξει ρε σέντερ φόρο Τσόρι, άμα θρελάνετε. Από τον Ιντέγε τον προτιμάει. Ο δικός σου είναι ο Ιντέγε. Ο Ιντέγε θα δώσει δύο κουτουλιές, δύο. Θα πέσει λίγο ξύλο. Το Τσόρι, άμα τον ακουπήσει, θα βάζει τα χέρια στη μέση και προχωράει. Μα θρελάνε. Φίλε, δεν έχετε σέντερφορ, παραδεχτείτε το. Δεν έχετε σέντερφορ. Δεν έχετε σέντερφορ. Ολόκληρος Ολυμπιακός. Δεν έχει σέντερφορ. Έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός, τέτοιο σέντερφορ θέλει. Δεν μπορεί να πάρει ένα σέντερφορ που είναι πιο αργό από το replay. Καταλάβες. Θέλει ένα σέντερφορ να παίζει ξύλο. Να βάζουν οι άλλοι τα. Πάρ το Βέλιο, ρε φίλε. Για να τον παίρνεις. Ξύλο. Αυτό το ταγάρι. Ταγάρι λες είναι. Εκεί θα μείνει. Εκεί θα μείνει. Mm. Πλάκα μου κάνεις. Δεν το κάνεις το Βέλιο. Θες ένα παίρνω να παίζει ξύλο, μου είπες. Λοιπόν, ναι, αλλά είναι και γρήγορος όμως. Αυτός είναι αργός. Mm. Πλάκα μου κάνεις. Δεν το κάνω. Ο Κοβάσιμης που είχες ήταν γρήγορος. Όχι, άλλο ποδόσφαιρο έπαιζε ο Ολυμπιακός. Άλλο τότε. Τα μπερδεύεις. Ναι, ο Κοβάσεβιτς έπαιζε μόνο με το Λούα Λούα ήταν καλός. Μόνο όταν ήταν και αυτός ήταν πολύ αργός. Είχε και μεγάλα εξτρέμο ο Ολυμπιακός. Είχε καλέ τον Τζόρτζεβιτς. Α, μπράβο. Σέρβιραν στο κεφάλι έτσι, το σέρβιραν. Είχε παίχτη που δεν τον έχουμε δει ούτε στον ύπνο μας. Λοιπόν, άρα λες εσύ τώρα ότι περιμένεις από το Σέρβο το Χαφ. Μέχρι αυτό το θα παίξει αύριο, ρε. Εντάξει, ρε φίλε. Το λέω εγώ τώρα, έτσι όπως όλοι και θα σε το... περιμένω το βράδυ και... αύριο, εδώ να βγεις. Λοιπόν, μισό λεπτό να ρωτήσω στον γιατρό. Ό,τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρεις. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Καταρχήν είσαι Ηρακλήδης, έτσι. Ηρακλήδας, ναι. Γιατί δεν πας στο γήπεδο, γιατί δεν σε αφήνουν. Κάτι άκουσα ότι δεν σε αφήνουν να πας. Αυτό είναι. Έχει γίνει κάτι. Τώρα δεν χρειάζεται να επεκταθώ και να πω ότι ακριβώς. Δηλαδή με τη διοίκηση δεν σε αφήνει. Καλά, η διοίκηση, στην ουσία η διοίκηση δεν με αφήνει. Αν θες να το πούμε. Δεν σε αφήνει η διοίκηση. Όχι. Γιατί έκανες κάτι και δεν σε αφήνει, δεν το κατάλαβα αυτό. Η διοίκηση δεν με αφήνει, αλλά δεν είναι η διοίκηση που καταλαβαίνεις. Τώρα πρέπει να είσαι έξυπνος για να το πιάνεις. Είπες κάτι κακό για την ομάδα και δεν σε αφήνουν οι οπαδοί. Δεν θέλω να το πω, εντάξει. Δεν μου αρέσει. Μπράβο, εφέ. Ωραίοι μάγκες είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εσείς, ρε φίλε, συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Να κάνω μια ερώτηση εγώ. Να κάνω μια ερώτηση. Εσείς, όταν βγει κάποιος και κάνει κριτική, ρε παιδί μου, στο Μαρινάκι, τον αφήνετε. Φυσικά, έλα εσύ στην Τούμπα που λες όλο παπαριές, έλα στο Ολυμπιακό, δεν θα σε πειράξει κανένας. Πλάκα μου κάνεις τώρα, μα τρελάνε. Για με πειράξει κανένας. Κανένας, έλα στο Καραϊσκάκι, έλα εδώ, σε πάρω να πάμε στο γήπεδο. Άμα σε πειράξει κανένας. Τρύπα μου τη μύτη. Καλά, ρε φίλε. Yes, yes. Μας δουλεύεις. Κάτσε να σου πω κάτι. Πες το φίλο σου αυτό το Τουμπιώτη. Ποιον? Δεν θέλει να μας βλέπει εκεί. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλει να μας βλέπει στα κανάλια και σε αυτά, γιατί μας βλέπει στον ύπνο του. Σου λέει, τους βλέπω στον ύπνο, μα τους βλέπω και στο ξύπνιο μου. Λοιπόν, για τον Τσαλδάρι, γιατρέ, πες μου για τον Τσαλδάρι. Μπορεί να εξελιχθεί σε ένα center back αυτός. Όχι, ρε φίλε. Κοντός είναι, ρε. Όχι. Πόσο μπόι έχει ο Τσαλδάρης, μωρέ τώρα. Τι δύναμη έχει, μωρέ τώρα. Ρε, τι δύναμη έχει! Τι δυνατό παιδί! Ρε, εσύ. Ρε, δυνατό να παιδί! Να λίγο τον γιατρό, ρε φίλε, κάτσε, δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου. Το Τζανδάρι, το Τζανδάρι. Σέντερ μπακ το Τζανδάρι, και ο Σέρβος είναι γρήγορος και δεν σε νοιάζει η γνώμη. Το Τζανδάρι τον παρακολούθησα. Αλλά ρε, μεγάλε να πούμε. Το Τζανδάρι τον παρακολούθησα πάρα πολύ όταν δόθηκε δανεικός από τον Πάκο στον Απόλλωνα Καλαμαριάς πριν 2 χρόνια. Που έχει δοθεί εκεί μαζί με Πέλκα κτλ. Σαν χαφ. Ναι. Σαν χαφ, αυτό το οποίο τον χαρακτηρίζει είναι ότι παίζει πάντα με το κεφάλι χαμηλά. Δηλαδή, ενώ έχει πολύ καλό κορμί, όπως το λες, δηλαδή μπορεί να δημιουργήσει χώρους. Μπορεί να παίξει στόπερ, άλλο σε ρώτησε. Στόπερ σε 3-5-2 μόνο. Ναι, να σου πω κάτι, επειδή έχει την έκρηξη στα πρώτα βήματα και έχει καλή πάσα.
και τον βλέπω έχει τσαγάνο, τον είδαμε τον Πανιόνιο. Ψηλά τι θα κάνει, ψηλά. Δεν τον βάλαμε. Ψηλά τι θα κάνει, δεν απαντάει. Συγγνώμη, ρε φίλε, ο Καναβάρο που έπεσε στη Ρεάλ, στη Γιουβέντου, σε όλες τις ομάδες, βγήκε ο καλύτερος παίκτης. Δεν είναι αθλητικός παίκτης ο Τζανδάρης. Δεν έχει άλλο. Φίλε, είναι αθλητικός παίκτης, έχει ταχύτητα. Ταχύτητα έχει. Άλμα δεν έχει, σου λέει. Την καλή τακτική παιδεία στις 4 λοκαλύψεις. Συνεργασίες. Μπορεί να βελτιωθεί, αυτό λέω. Τον είδα τώρα με τον Πανιόνιο που τον είχε μαζί. Μακάρι στον Πανιόνιο να πάρει παιχνίδια και να βελτιωθεί. Α, και να σου πω κάτι, και Ραπτόπουλε, που έλεγες για το Σιώπη, που θα τον πουλήσουν. Ο Σιώπης είναι από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ανήκει στον Ολυμπιακό. Πολύ ωραίος παίκτης. Πολύ ωραίος παίκτης. Μ' αρέσει, ρε φίλε. Μ' αρέσει. Απλά, εσένα δεν σ' αρέσει ο Σιώπης. Αμυντικά. Μ' αρέσει, αλλά δεν έχει μπόι για το αμυντικό. Σωστό. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Τελευταίο, ο μόνος παίκτης που μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό από το ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή είναι αυτός που έκραζες όλο το καλοκαίρι και τον έλεγες ότι είναι φλόρος και ότι δεν μπορεί να βάλει γκολ και είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟ. Πάρτον. Καταλαβες. Πάρτον. Αυτό να, άμα θέλει να τον πάρει, ναι. Δηλαδή θεωρείς ότι από το Τουρμάζ είναι καλύτερος σαν εξτρέμ, ας πούμε. Φυσικά. Εντάξει, ωραίος. Φυσικά. Ποιο, εσύ. Έχει την ταχύτητα. Αυτό το παιδί έχει 7-8 κιλά πάνω. Είναι δύσκολο στον γκολ. Δεν διαφωνώ. Και καλός αθλητής είναι. Ναι, πόσα γκολ έχει βάλει, ρε φίλε. Πόσα γκολ έχει βάλει. Πολλά, έχει βάλει πόσα. Πολλά. Άκου να δεις. Σαν τρία. Άκουμε να σου κάνω μια ανάλυση. Σε 4-3-3. Μόνος του, μόνος του σέντερφορ δεν παίζει. Ωραία. Δεν παίζει σέντερφορ. Όχι. Μόνος του. Εκεί που αναδείχθηκε ο Μακ είναι στο 3-5-2 δίπλα στο φορ. Εκεί έκανε παπάδες. Παπάδες. Βεβαίως. Άκουμε λίγο. Αν παίξει 4-2-3-1 στην πλευρά, 10 μάτς, εκεί θα κάνει διεισδύσεις και θα τα χάνει. Αυτός, άκουμε λίγο. Πιστεύω ότι τον ανέδειξε το 3-5-2 το ΜΑΚ. Αυτό πιστεύω. Λοιπόν, όταν άκου να σου πω ένα τελευταίο. Ακούω. Όταν αυτός ο παίχτης κάνει την καλή διατροφή και στρώσει και παίξει σε μια ομάδα όπως τον Ολυμπιακό που έχει καλύτερα χάφ από όλες τις ομάδες και παίξει αριστερά, από αριστερά θα κάνει παπάδες. Σαν εξτρέμ. Έγινε, φίλε, έγινε. Οκ. Κατανοητό. Πολύ ποδοσφαιρική τοποθέτηση. Μ' αρέσει να με κολλάς. Μ' αρέσει να με ζορίζεις. Μ' αρέσει να με πιέζεις. Να γίνεις, να πούμε, ζόρικος με μένα. Αλλά με επιχειρήματα όπως μιλάς εσύ. Πολύ μ' αρέσει. Γουστάρω να με τυχώνεσαι, δεν γουστάρεις. Έτσι με επιχειρήματα. Ποδοσφαιρικά. Μπράβο, σωστός. Άρα μας παρακολουθεί κιόλας από το καλοκαίρι. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Ναι, γεια σου Κωστή. Καλημέρα, φίλε. Γεια σου Κωστή. Άγγελος Ολυμπιακός. Έλα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξής. Καταρχάς είμαι 1,5 χρόνο ακροατής σου. Έχω γίνει πλέον φανατικός ακροατής σου. Ρε, από το πηγάδι μιλάς. Δεν σε ακούμε καλά. Τώρα να ακούς καλύτερα. Τι έχεις κάνει, τηλέφωνο. Βγάλε το free chat, πώς το λένε. Τώρα καλή. Τώρα μάλιστα. Έτσι, μπράβο. Τι φοβάσαι τη ραδιενέργεια. Δεν φοβάμαι, δεν τίποτα. 5 λεπτά. Εντάξει. Όχι, για να έχω ελευθερία κινήσεων. Ελευθερία, λοιπόν. Λίγε. Είμαι 1,5 χρόνο ακροατή σου, Άγγελος Ολυμπιακός καταρχάς. Από πού παίρνεις? Παίρνω από το Λονδίνο. Λονδίνο. Και είμαι φανατικός ακροατής σου. Έχω να σου πω την αλήθεια ότι έτσι, πρώτη φορά που σ' άκουσα, κόλλησα που λέμε. Και όπως παλιά υπήρχε το γκαλώσιμο, νομίζω τώρα πρέπει και στο Μετρόπολης να υπάρχει το ραπτοπουλώσιμο. Με αφορμή εσένα, έχω αρχίσει και ακούω και άλλους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, όπως χάρη το Ραγκάτσι. Ο Ραγκάτσι, γουστάρισε, το βρωμόσκυλο. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί βγάζετε τρέλα και βγάζετε και χιούμορ και αυθορμητισμό και λαϊκότητα παράλληλα, την οποία πραγματικά την απολαμβάνω. Έχουμε μια χωριατήλα εδώ εμείς. Μας αρέσει, πίστευε με και αυτό βγαίνει. Τι κάνεις στο Λονδίνο, τι κάνεις? Είμαι εργαζόμενος. Έφυγες από την πόλη σου, η οποία είναι πια? Μεγάλωσα στην Αθήνα, σπούδασα στην Πάτρα, λατρεύω τη Θεσσαλονίκη και τα τελευταία 5,5 χρόνια είμαι στο Λονδίνο. Ξεκίνησα καταρχάς σαν φοιτητής μεταπτυχιακός. Τι σπούδασες? Έχω σπουδάσει οικονομικά στην Ελλάδα και στην Αγγλία έχω τελειώσει accounting and finance, είναι λογιστική χρηματοοικονομικά. Καλύτερα που πήγες εκεί, γιατί εδώ θα ανήκες κανένα λογιστικό γραφείο, θα ερχόταν η Γέρη να πούμε, με τα έμφυα. Εντάξει, ωραία. Πάντα κάτι παίρνει και χάνει, δεν υπάρχει να ξέρει. Χάνει του φίλου σου, τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τα αδέρφια σου, τη γειτονιά που μύρισε να πούμε τα χώματα, τα χάνει αυτά, κερδίζει άλλα. Είναι σημαντικά, δεν είναι σχέση με τι αναγκαίε. Τέλο πάντων, ήθελα να πω ότι με την εξέλιξη και του Ιντερνετ, να ξέρει ότι το κρατήριο έχει διευρυνθεί πάρα πολύ και σε ακούμε από όλο τον κόσμο πλέον. Οπότε και το επεισόδιο που έγινε σήμερα νομίζω ότι είναι έτσι λίγο αναντίστοιχο. Όχι, ήταν κάτι δικό μας. Εγώ ένιωσα ότι μάλωσα με τους γείτονές μου. Όχι μάλωσα, διαπληκτίστηκα.
Εγώ ένιωσα ότι. Μου αρέσει να ακούω πάντως και τους Παοξίδες και τους Ηρακλειδίδες. Όχι, κοίταξε να δεις. Εγώ πάντα θα πηγαίνω στην Τούμπα ή οπουδήποτε, όχι στα δημοσιογραφικά. Ναι. Θέλω να ακούω τον Πινελίκη, τον Βρυσίδη, τον Μπράβο. Θέλω να τον ακούω. Γιατί ρε φίλε, εγώ κάνω εκπομπή με κόσμο. Δεν κάνω εκπομπή με τον πρόεδρο και τον αυτόν. Θα ακούσω και το Βρυσίδη. Γειτονές μου είναι αυτοί όλοι. Δηλαδή στη γειτονιά. Ο ένας ο πιο έτσι αιμοβόρος που ήταν, ναι, είναι στη γειτονιά μου. Ναι. Και επειδή γενικά είσαι ακοπλεξάριστο άνθρωπο και δέχεσαι την κριτική και την αντιπαράθεση με παραγωγικό τρόπο, αυτό έτσι το κάνει ακόμα πιο γοητευτικό το όλο πλαίσιο επικοινωνίας που έχει χτίσει με τους Σωκράτες. Και κοίταξε να δεις. Εκεί. Μισό. Ναι, ναι. Και στην Αθήνα έχει πολλές φορές τα ραδιόφωνα δεν αφήνουν την αντιπαράθεση. Την αφήνουν, απλά δεν είναι το ίδιο. Εσένα έχει πρώτα να σου πω πια αυθεντικά χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου. Οπότε και εκεί πέρα κυρίω. Και εγώ ήμουν ακροατή. Δεν μου ταιριάζει η Αθήνα καθόλου. Δεν μου ταιριάζει. Απρόσωπη. Δεν μου ταιριάζει. Είναι λίγο τη βιτρίνα. Δεν μου ταιριάζει καθόλου. Δεν μπορώ καταρχήν να εγώ. Έχω ένα. Εμένα, παρότι έχω μεγαλώσει εκεί. Δεν μου ταιριάζει και πρώτον. Και δεύτερον, δεν μπορώ να αλλάξω τη γειτονιά μου. Εγώ έχω δηλαδή μετακόμισα από τη μία οδό στην ίδια οδό 150 μέτρα. Και έκανα 1,5 χρόνο να προσαρμοστώ γιατί ήθελα να βλέπω να πούμε τον Κρόνο απέναντι όταν ο Ζήσης βγάζει τους καφέ. Και το έχασα αυτό. Ναι. Και λέω ρε γαμώ το τι θα κάνω. Τελάθηκε. Τόσο πολύ χέστης είμαι, τόσο πολύ έτσι τοπικιστής είμαι. Άσχετα που λέω εντάξει με τους πατριδολάγνους δεν τα πάω καλά. Τους χριστιανολάγνους δεν τα πάω καλά κτλ. Ναι. Δεν τα πάω καλά. Όχι, βγάζεις αυθεντικότητα, βγάζεις και προοδευτικότητα. Και κανείς δεν μπορεί να σε καταλογίσει ότι έχεις έτσι σκοπιμότητα ή εμπάσχευση. Ήθελα να ακούσω τα παράπονά τους με επιχειρήματα. Γιατί ξέρεις τι είναι. Άλλο είναι να έρθουν 10 άτομα να σε βρίζουν και να σε τραμπουκίσουν. Και άλλο να έρθουν και να σου πούνε έχω αυτό ρε το παράπονο και εκείνο το παράπονο. Ήταν πολύ αντρίκιο, πολύ δικό μας. Πολύ τουμπιώτικο ήταν. Ήταν τουμπιώτικο. Κατάλαβες. Ήταν δικό μας θέμα. Απλά ήθελα και εγώ έτσι να τοποθετηθώ σε αυτό το πλαίσιο. Ένα ακόμα. Είμαι και εγώ συντετριμμένος από την απώλεια του εκλειπώντα πλέον ακροατή Σύφη. Ειλικρινά αυτόν τον άνθρωπο τον είχα κατασυμπαθήσει για την καθαρότητα του λόγου του, για την ορθολογικότητα της σκέψης του, για τα επιχειρήματά του και την ανθρωπιά που έβγαζε όταν τοποθετούσε το ραδιόφωνο. Το Παοξί, Το Σύφη, ναι. Φίλε, για το Σύφη. Καταβολών, αλλά πέρα από αυτό, ναι. Επειδή εντάξει, δεν ψήφισα και εγώ κουκουέ, αλλά είμαι στην αριστερά χρόνια και παλεύω και κάνω και δείχνω. Ναι. Ήταν άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έβγαζε τέτοια ανθρωπιά, τέτοιο μεγαλείο, τέτοια διάθεση να έρθει σε διάλογο είτε με αυτούς που συμφωνούσαν, είτε με αυτούς που διαφωνούσαν. Όπου αυτό αποδείχνει. Έβγαλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Τον ξεχώρισε και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τον ξεχώρισε και ο ΑΣ ΠΑΟΚ. Τον ξεχωρίσαμε και εμείς. Πρώτη φορά, φίλε, θα σου πω εγώ, δεν μ' αρέσει τα ψέματα, δεν μ' αρέσουν πολύ. Πρώτη φορά είδα τον κόκκινο για νεκρό να κλαίει πραγματικά. Γιατί πολλές φορές πάμε σε κηδείες. Και πάμε για τους κοινωνικούς σκοπούς. Δηλαδή, πεθαίνει κάποιος, ξέρω εγώ, στη δουλειά. Αχ, να πάμε κτλ. Εγώ δεν είμαι τέτοιος. Δεν πάω. Ναι, άμα δεν νιώσω δηλαδή ότι πραγματικά, ξέρω εγώ κτλ. Δεν είναι δηλαδή, πώς να σου το πω. Με το Σύφη ήμουν και είμαι. Είμαι στεναχωρεμένος. Ναι. Είμαι στεναχωρεμένος. Και εγώ στερικά στεναχωρεμένος. Οπότε και εγώ σε καταλαβαίνω εσένα και πώς να σου πω, ήταν. Είναι πλήγμα για το ραδιόφωνο, είναι πλήγμα για τους Παοξίδες, είναι πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Πολύ τίμιο παιδί, πολύ μορφωμένο παιδί, πολύ διαβασμένο παιδί. Στη Λαχαναγορά δούλευε, άκουρα δεις. Λαϊκό παιδί. Στη Λαχαναγορά δούλευε, αλλά και τέτοια ποιότητα και τέτοιες γνώσεις. Απίστευτο, σ' αγαπώ πολύ, για χαρά, να είσαι καλά. Φοβερό παιδί, ο Σύφης. Τι να σου πω. Είμαι θυμωμένος με τον κατασκευαστή. Θεό το λέτε εσείς. Θύμωσα μαζί του. Εντάξει, δεν είναι θέμα. Έχει ρε πούς το Μητσοτάκι και τον Πατακό και έχει πήρε το Σύφη να πούμε. Δεν ξέρω ποιο ήταν ο τρόπος ζωής του. Αλλά... Ό,τι και να έκανε, μωρέ, τι να έκανε. Άντε και κάπνιζε και έμπαινε και έτρωγε 47 χρόνο. Τι ήδη, δηλαδή θα μου πεις εδώ πεθαίνουνε με μικρότερη. Σε μικρότερη ηλικία. Θα πρέπει να καταλάβει κάποιοι άνθρωποι. Αλλά αφήνει τον Πατακό 104 χρόνια και τον άλλο τον Βρικόλακα. Και παίρνει παιδάκια. Στο καρκινικό πεθαίνουν παιδάκια και αρρωσταίνουν. Και με μιλάτε για Θεό, μωρέ. Είναι άδικος να πούμε. Επόμενη γραμμή. Η ζωή είναι άδικη. Έλα τώρα, πάμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, ραπ. Καλώς τον. Τι γίνεται. Μην με το θυμίστε, ρε, το Σύφη. Δεν στραχωριέμαι πραγματικά. Δε. Καλά, φίλε, μια χαρά. Εσύ τι κάνεις. Σήμερα με στεναχώρησες, δεις. Εγώ. Ναι. Σε στεναχώρησα γιατί.
Τι. Για μπάλα με τον Ολυμπιακό από τα Καμίνια. Ναι. Παίζει τον έπαιξε διετησία 100-0. Και δεύτερον, εντελώς το Φορτούνι πέφτει. Ο Φορτούνι σε όποια ελληνική, να παίζει, ό, ελληνική ομάδα να έπαιζε, δεν θα κάνει τίποτα. Ακού. Ο Φορτούνις είναι καλός παίκτης. Απλά στον Ολυμπιακό τον ψηλώσανε για να μπορέσουν να τον πουλήσουν. Δεν είναι παίκτης κακός, αλλά δεν είναι αυτό που προσπαθούν στον Ολυμπιακό ο Αλέφαντος, ο Μαρινάκης να τον ανεβάσουν και να τον πουλήσουν. Κάνουνε μάρκετινγκ. Εγώ το λέω, κάνουνε μάρκετινγκ. Όπως ας πούμε με τους Αεξίδες και τον Μαλαδένη. Το Μάνταλο. Δεν είναι τώρα να σηκώσει την ΑΕΚ που θέλει να δει ο Αεξής ο Μάνταλος. Καλός παίκτης είναι ο Μάνταλος, δεν είναι κακός. Αλλά δεν είναι για την ΑΕΚ, ρε παιδί μου, που είδαμε. Ο Πέλκας τώρα. Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ τώρα που είδα εγώ με Κούδες, με Σαράδιδες, με Παρίδες, με Τερζανίδη, με Μακτή Τολμπάδες, με Πεχταράδες κτλ. Δεν έπαιρνε πρωταθλήματα, αλλά Πέλκα. Όχι, ρε φίλε, τώρα ο νέος Κούδας. Ντροπή, εγώ αν ήμουν ο Κούδας θα έκανα μήνυση. Ξεφουσκώνει, πιστεύω. Ούτε καν το δεξί φρύδι του Τουρσουνίδη δεν είναι. Για πες, μπορεί τη γνώμη σου που ξέρεις από μπάλα. Τι. Πώς τον βλέπεις τον Ολυμπιακό αύριο? Εγώ βλέπω τον Ολυμπιακό ξεφουσκώνει, άσχετα που κερδίζει τα μάτια εδώ στην Ελλάδα. Ξεφούσκωτος είναι ο Ολυμπιακός. Και το πρόβλημά του είναι όχι ότι έχει πρόβλημα στο κέντρο της άμυνάς του και στα χάφ του τα κεντρικά αμυντικά. Δεν παράγει κιόλας. Είναι πεσμένος βιολογικά και μπροστά. Αν είναι τόσο αθλητική, αν είναι αθλητική η Άντερλεχτ, δεν ξέρω σε τι επίπεδα αθλητική. Όλοι αυτοί οι Βέλγοι, επειδή λειτουργούν ως δεξαμενοί για άλλα πρωταθλήματα, γενικά είναι αθλητικές ομάδες. Έχουν και πολλούς αθλητές. Άμα είναι αθλητική ομάδα. Είναι αθλητική ομάδα η Άντερλεχτ. Όλες οι Βέλγικες. Να σου πω, στοίχημα παίζει. Παίζω κάθε Σάββατο 10 ευρώ. Παίξε αύριο τον Ολυμπιακό, άσο με χάντικα. 5-10 το δίνει την απόδοση. Να χάσει εννοώ. Εντάξει. Πάνω από 2 γκολ. Εντάξει. Τα λέμε. Να ρωτήσω και κάτι τον γιατρό. Εδώ είναι ο γιατρός. Γιατρέ. Ναι. Είσαι γιατρός κανονικός. Ενώ είναι κτηνίατρος στον ελληνικό στρατό. Εκπαιδευτής σκύλων. Δεν εκπαιδεύω. Όχι, βρε. Τι. Εντάξει, αυτό είναι στο πλαίσιο το να έχει μια γνώση το πώς συμπεριφέρονται. Παρακαλώ. Γιατρός είσαι ή όχι. Κτηνίατρος είναι. Ακτινίατρος. Ναι, τον έχουμε εδώ να κάνει η κούρα τον κόκκινο. Κτινίατρος είναι. Θα του κάνω μια ερώτηση. Δύο γιατρέ, άμα σου κάνω μια ερώτηση. Τρίστη. Θα μπορείς να μου απαντήσεις ψυχιατρικά. Ψυχιατρικά. Κοίταξε, ναι. Αλήθεια είναι ψυχιατρικά τώρα. Μίλησες για ένα αντικείμενο το οποίο είναι πολύ... Μπορείς ή όχι. Είναι πολύ υποκειμενικό. Για δύο λεπτά τον ψυχία το δεν κάνεις. Δύο λεπτά. Για λέγε. Θα κάνουμε κι αυτό. Λέγε. Το κάνεις. Επέστωρε, μας έπρεξες φούσκα, μα τα έκανες. Λέει. Γαμώ το μπι. Δεν χρειάστηκε ούτε δύο λεπτά, δύο δευτερόλεπτα. Ο Λελίδης έχει τρομακτικά αντανακλαστικά, είναι ταχύτατος. Ναι. Λοιπόν, ο Βέλιος κάνει δύο χαρτιά όπως λένε. Μετά την Κυριακή το ένα χαρτί έγινε, λέει, καπνός. Τον έσβησε, λέει, ο Χατζησαΐας. Στο πρώτο ημίχρονο, γιατί αλήθεια... Να τον πιάσει και κανένα σοβαρός, λέει, στόπερ. Γιατί καλός είναι ο Χατζησαΐας, τι έχει ο Χατζησαΐας. Ενώ έχει ένας Ευρωπαίος και τα λοιπά, εντάξει. Καλά, εντάξει. Από τότε που βγήκαν τα απεριόριστα σε σταθερά, γεμίσαμε γάβρους από ερυθρόλευκα φοιτητικά διαμερίσματα στην Τούμπα. Τρολάρεις για Τούντορ. Όχι βέβαια, εγώ τον πιστεύω τον Τούντορ. Ο Μπενζεμά ήταν για τα σκυλιά σήμερα, λέει ο 2-19. Εντάξει. Δεν φάνηκε ο Μπενζεμά. Δεν φάνηκε. Έκανε άλλες δουλειές στο γήπεδο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Ναι. Συμμετοχή. Νάτος. Καλημέρα, Ρωσιάρη, αρχιψεύταρε. Θα στο τέλος σας τα πω αυτό για σένα. Μάλιστα. Βασίλα, σου κάνω μια αδιάκριτη ερώτηση. Αδιάκριτη. Κάποτε. Σε ποια περιοχή μένεις? Δυτικά. Δυτικά. Δυτικά, ναι. Πες μου, εντάξει τώρα, δεν είναι απλώς... Δεν θα χρειαστεί, γιατί εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Έλα ρε, εντάξει, αμπελόκηπους. Όχι τόσο κάπου δυτικά. Εκεί δυτικά, βορειοδυτικά, δυτικά, κεντροβορειοδυτικά, όπως τις πάρεις. Ψηλά κάπου. Ναι. Μπας και συναντηθούμε ρε παιδί μου, να πούμε πέντε κουβέντες, γι' αυτό σε ήθελα τέλος. Όχι για τίποτα θέλεις, άλλο. Ό,τι θέλεις. Εντάξει. Ρε εσύ ξέρεις που στραβώνω. Δεν μπορώ να ακούσω την ομιλία τους αυτή ρε εσύ. Το Λάμδα. Ποιο Λάμδα ρε, αυτό το κολομακίστικο που έχουνε. Δηλαδή το έλα να σου πω. Έλα να σου πω ρε εσύ ρε, το ένα και το άλλο. Δεν μπορεί. Κάνεις τώρα, κάνεις τώρα σύγκριση τον Αριανό από την Αθήνα και το παιδί και τον πας στην Ντόρτμουντ. Γιατί δεν τον πας στο παιχνίδι με τη Ρώμα εδώ μέσα ρε, για το χι το δικό σας. Εκείνο ήταν φιλικό το 0-0 το δικό του. Ρε Μάκη. Φιλικό ήταν. Φραγμένο ήταν. Φιλικό ήταν. Το 0-0. Ναι, το 5-0 και το 0-0. 5-1. Σαν δική, σε έβαλα και γκολ. Ποιος το έβαλε, ρε. Που να θυμάμαι τώρα. Ο Σαν Χούρτο. Αχ, χτυπούσε ρε παίχτη του ΠΑΟΚ. Και γιατί ρε, δεν έχεις παραδείγματα από τον Κολτσίδα? Γιατί δεν λες τον Κολτσίδα? Τι έκανε ο Κολτσίδας? Έλα τώρα, εντάξει.
Το ψωμί τώρα, το ετοιμάζουμε. Το Alter, πρωτού 5-6 χρόνια ήταν το Alter που έγραφε. Μη με κόψεις Γιάννη. Δεν είναι ο Γιάννης. Από κάτω. Ναι, τι. Ο Λελίδης δεν είναι. Ο Λελίδης. Ναι. Α, ναι, ναι. Ναι, ναι, σωστό, ναι. Γράφει. Ολυμπιακός πάει να παίξει στην Τουρκία. Ζητάνε συγγνώμη. Βγαίνει ο Θέμος, λέει ένα κάρο. Ξανά ζητάνε συγγνώμη. Βγαίνει ο χοντρός αυτός ο μουσικοσυθέτης, πώς το λένε, ο τραγουδιστής. Ο χοντρός μουσικοσυθέτης. Ναι. Και λέει και εμένα η γιαγιά μου ήταν, αλλά στην Μακεδονία δεν ξέρουν να μιλάνε ελληνικά, μιλάνε βουλγάρικα. Βγαίνει αυτός τώρα που εσύ μου τον έκανες, παρουσιάζεις άτερα αυτός εδώ πέρα. Και λέει και εμένα η μάνα, να μην τα έλεγε πιο μπροστά, άρεσε. Για ποιον λέει, ρε, για τον Λαζόπουλο. Για τον Λαζόπουλο, λέω, ρε. Αυτό για του ανάπηρου είπε, ρε. Δεν είπε. Γιατί οι ανάπηροι τι είναι, δηλαδή, ρε. Του πρόσβαλε, ρε, παιδί μου. Του πρόσβαλε. Δεν είναι ανθρώποι αυτοί, δηλαδή. Μα του πρόσβαλε. Είναι αλήθεια, Κωστή. Όταν γίνονται Ολυμπιακοί αγώνε, πάνε εδώ, κατουσάρι, κάνε 200. Όταν έχει παραολυμπιακού, θα κάτσω να δω όσο μπορώ. Δηλαδή, τι έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και κάθεσαι εσύ ρε που πήγαινες από το ένα κόμμα στο άλλο. Να μην σε πω καμιά κουβέντα. Τι έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν ένα κράτος εχθρό. Αυτό έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, έχουν και εκατομμύρια φίλους. Έχουν ένα κράτος εχθρό. Ας το πω εγώ τι έχουν. Εδώ το, ο Στέλιος, εδώ ο Στέλιος με το αμαξίδιο. Λέει πρέπει να αλλάξω το αμαξίδιό μου. Δεν έχω λεφτά. Δεν με νοιάζει το κάτσε, μαζέψαμε κάποια χρήματα εμείς, ένας δύο επιχειρηματίες. Ο ιδιώτης. Δεν υπάρχει κράτος για αυτούς. Δεν τους γουστάρει το κράτος. Τους γέρους. Δεν τους γουστάρει το κράτος. Τους γουστάρουν όμως εκατομμύρια άνθρωποι. Πώς τους γουστάρουν, που κλείνουν τις ράμπες, που σαν τα βόδια πάμε και κλείνουμε τις ράμπες. Δεν είμαστε σωστοί. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τώρα πάμε σε σένα. Ναι, πάμε. Που σε είπα αρρωστιάρι. Ναι. Και κάθεσαι και κοροϊδεύεις ότι τον κόκκινο εσύ. Ναι. Ο κόκκινος που πίνει, καπνίζει, τρώει γύρους και πάνω απ' όλο ο άνθρωπος κουράζεται γιατί γράφει και βιβλίο. Τι γράφει. Εσύ ρε το μήνα μια φορά, τρεις φορές αρρωσταίνεις. Ναι, ναι, ναι. Τρεις φορές το μήνα αρρωσταίνεις. Σιγάρε, σιγά, τρεις φορές. Τι σιγάρε. Πότε αρρώστησες εγώ. Τίποτε, ναι, πριν τέσσερις μέρες πάλι. Τι έπαθε. Εκτός αν έφαγες κόκκινη κάρτα, τίποτε, καμιά κίτρινη, όπως παλιά. Ρε άρχι ψεύτα, ρε. Βγαίνεις τώρα γκάτσι και λες, γιατί δεν λες την αλήθεια τι έγινε και έφυγες από τη Μηχανιώνα. Τι έγινε. Τι έγινε. Δεν αποβλήθηκε ο τερματοφύλακά σας. Εσύ ήσουν στον πάγκο και δεν σε έβαλε γιατί δεν σε γουστάρζει και έβαλε το center for τερματοφύλακα και μάλωσες. Όχι, τερματοφύλακας κανονικός έπαιξε, λάθος. Δεν έπαιξες. Εγώ... Άκου που σου λέω. Τερματοφύλακας κανονικός έπαιξε. Τερματοφύλακας κανονικός. Ναι, ναι. Ξέρω εγώ, έχω ανθρώπους του Ηρακλή που φέρνανε γάλατα εκεί της Μευγάλ και τα μαθαίνω όλα, μη στεναχωριές. Μη στεναχωριές, δεν ξεφεύγεις από πουθενά. Έτσι. Έτσι. Βασίλη, αν μπορείς επικοινώνησε ρε παιδί μου, έτσι να βρεθούμε κάπου εκεί. Θα στον φέρω να κεράσει σε λιόψωμα που είναι το καλύτερο στην πόλη. Φέρτο να. Και κρουασάν ωραίο έχεις, λέει ο Λελίδης, έτσι. Έψαξα όλη την περιοχή σήμερα να δω από πού μιλάς από το τηλέφωνο με το ραγκάτσι και δεν σε βρήκα πουθενά. Πήγα να κάνω ένα σποτ στο Europoan και ήμουν στο δρόμο. Α, γι' αυτό την κλείτω. Σας έκανα στον αέρα εγώ να δεις. Έτσι. Με περιμένεις την γωνία, ρε. Να σε περιμένω. Λέω, φέρ' το Βασιλικά απόγευμα που έρχεσαι εδώ. Ναι. Γιατί να μην το φέρεις. Έτσι, θα έρθω. Έγινε. Άντε, φιλιά. Δεν λέω καλή δουλειά γιατί θα με βρήσεις. Για το Βέλιο, πολλά μηνύματα. Πάμε επόμενη γραμμή, κάτσε εδώ την ώρα γιατί ο Λελίδης είναι αυστηρός. 2:25. Ωραία, έχουμε χρόνο. Καλημέρα, κύριε. Γεια σας παιδιά. Νάτος. Καλώς το συντοπίτη. Παλιός. Συντοπίτη γιατί το λες. Αφού είμαστε μάνα της Κατερίνης. Α, ναι, σωστό. Πώς θα πας στο Καφταντζόγλιο μετά. Έτσι, δίκιο. Σωστό. Έτσι. Δεν τρέπομαι για την ομάδα. Έτσι. 9-8 σαν πέναλτι έχασε ο... Από την πίδινα κίτρους. Ο φίλος σου, ναι. Έχασε ο Πιερικός. Πόσο πήγε το μάτς. Δεν ήμουν στο μάτς. Όχι, πόσο βγήκε το μάτς. 0-0 νομίζω. Απλά μου λέω τι έκανε ο Πιερικός. Λέει 9-8 σαν πέναλτι έχασε. Χάσαμε. Ναι. Από την πίνδα κίτρους. Ναι. Από τους μουγκράκιδες. Τι λέρε. Μάλιστα. Ναι, αλλά εκεί είναι ο Ντούμους που έχει. Εγώ βλέπω ότι η πίνδα έχει καλύτερη θέση στο βαθμολογικό πίνακα εδώ στον όμιλο. Στάσου ρε τώρα. Αυτό ο Πιερικός πόσους βαθμούς έχει, ρε. Έχει με 20 παιχνίδια 29. Και η πίδυνα με 19 πήρε, έχει, ναι, 30. Τους πήρε τους βαθμούς πίσω, μωρέ κύριε Κώστα. Εδώ λέει ότι έχει μείον 6 βαθμούς με απόφαση της Football League. Έχει μείον 6, δεν τους πήρε ακόμα.
τους πήρε, έχω μάθει εγώ. Τι έχεις μάθει, αφού γράφει εδώ. Βλέπουμε εδώ στο site της ΕΠΟ, το επίσημο της Ομοσπονδίας, ότι έχει μείον 6 με απόφαση της Football League. Δεν τους πήρε. Και έχει και αστερίσκο. Ναι, έτσι. Μάλιστα. Η Νίκη Βόλου έχει μείον 2. Ναι. Και η Φαρκαδόνα έχει μείον 3. Για πες. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δηλαδή οι άλλοι τους πήραν και εμείς δεν τους πήραμε. Θα δούμε τον Όφη τώρα. Τέλος πάντων. Για πες. Μ' άρεσε ο Μανολά σήμερα. Καλός ήτανε. Όντως ναι. Ήταν καλός. Βλέπω βελτιώθηκε σημαντικά. Δεν κάνει τις επιπολαιότητες που έκανε όταν ήταν εδώ. Βέβαια δεν τον είδαμε σε μεγάλο χώρο πολύ. Την τρίπλα την έσκασε ο... Δεν μου λες δεξί στόπερ δεν ο Μανολάς. Ναι, δεξί και ναι. Αριστερός του Ρούντιγκερ. Δεν μου λες. Στην τρίπλα που σκάει ο Ρονάλντο στον δεξί τον μπακ της Ρώμα. Ναι. Ο Μανολάς δεν έκλεισε και είχε κενό μεγάλο. Είχε απόσταση όμως. Ρε σκάει την τρίπλα. Ναι, εντάξει. Ναι, και εκεί θα πρέπει να ήταν πιο κοντά ο Μανολάς, αυτό λέω. Αυτό που κάνει ο Ρονάλντο είναι απρόβλεπτο. Ναι. Με την έννοια ότι. Κάνει μέχρι τώρα ναι. Έχει κάνει το να χρησιμοποιεί ναι. Και τα δύο πόδια. Και έτσι. Αλλά γενικά ήταν πολύ καλό. Ήταν πολύ καλό, όντως. Πάρα πολύ καλό. Σωστό. Βρε Κωστή. Ναι. Μιλάγατε για τον Εκλυπώντα και γυρίζει ο κόκκινος και λέει στην κοπέλα τώρα που σπάραζε τι θα γίνει το μαγαζί, τι είναι αυτά τα... Καλά τέτοιος μπαλά... Πω γίνεται αυτό το πράγμα παιδί μου. Θέλει να... είναι αψυχολόγητος. Είναι αψυχολόγητος. Εκεί θέλει να το σφυρί στο κεφάλι ρε παιδί. Πού να χέκει το κεφάλι και με το ρόπαλο του Βελζεβού να το χτυπήσεις. Τι κεφάλι είναι αυτό ρε φίλε. Μα κάνουν τέτοια ερώτηση. Είναι φορτισμένη η κοπέλα η αδερφή ναι. Του. Με μαζί θα κάνω μαγαζί. Ού να χαθεί του λέω. Βοηδομούσχαρο το μαγαζί θα κάνω μαγαζί. Πω. Ζαλίστηκα. Ρε ο άντρας όσο μεγαλώνει πρέπει να γίνεται καλύτερος. Πιο έξυπνος, πιο υπομονητικός, πιο ευέλικτος, πιο έμπειρος, πιο αυτά. Αυτός μοσχάρι γεννήθηκε, μοσχάρι θα πει. Του λέω τι λες την κοπέλα ρε. Ξέρω τι λέω. Ξέρεις κεράβια. Να σε κράξω του λέω. Λοιπόν, ναι. Ναι. Ναι, πες το. Το παιδί, ο Εκλυπών, μαζί με έναν άλλον, ναι, ναι. Γιατί καμιά φορά εγώ μιλάω στο τηλέφωνο και έρχονται μετά αφού κλείνω ναι. Και με κράζουνε. Ναι. Αλλά μου είχε πει μαζί με έναν άλλον ευγενέστατα ναι. Ότι όλα καλά λέει, αλλά δεν χρειαζόμαστε μαθήματα Χριστομάθειας. Ναι. Και λέω εγώ ότι έγινε 70 χρονών. Εσύ, ναι. Και ακόμη τα χρειάζομαι τα μαθήματα Χριστομάθειας. Γιατί. Διότι γυράσκω ήδη διδασκόμενος. Μάλλον πλησιάζει το θάνατο και φοβάσαι. Μάλλον. Όχι. Όχι. Ναι, τι. Εγώ με το θάνατο είμαι συμβιβασμένο. Βρε, άσε που είσαι συμβιβασμένο. Εκεί την ώρα θα φοβάσαι. Έχω ταυτότητα, άκου να δεις. Ναι. Έχω ταυτότητα δωρικτού οργάνων εδώ και 40 χρόνια. Ή άμα πεθάνει 85 χρόνια, τι να σε πάρουν, κύριε Κώστα. Αν πεθάνει στα 40, όταν την έβγαλα. Ρε φίλε. Όχι στα 40, ναι. Στα 35 ναι. Την έβγαλα. Κακός. Λοιπόν. Κακός. 35 κακός. Τα λέμε. Κακός. Βγάζεις 35 χρονών, τέτοια ιστορία. Και ένας μεγάλος επιχειρηματίας της χώρας χρειάζεται ένα σηκώτη, μια πνευμόν κτλ. Σου τη στείλουν δύο γορίλες να πούμε κτλ. Σε τραβάνε μια μαχαιριά, σε υπνοτίζουν, σε πάνε, σταυγάζουν και σε πετάνε στο χάμο μετά. Το καλύτερο ποιο είναι. Εκεί την ώρα που χάνεις τον άνθρωπό σου, αν είναι νέος, να έχεις την ψυχική έτσι αυτή και να πεις χαρίζω τα όργανα. Το παιδί μου, ο άντρας μου, η κόρη μου, η γυναίκα μου, ο παππούς μου, ο παππούς είναι γέρος και τα λοιπά, να τα δώσω ένα συνήθως στα δυστυχήματα. Εγώ στην Ελλάδα και γενικότερα δεν δωρίζω το σώμα μου. Για να έρθει ο άλλος, ο μεγάλος υπουργός, ξέρω εγώ, της τάδε χώρας που χρειάζεται ή ξέρω εγώ, και να έρθουν να μου πάρουν το στομάχι μου ή τη σπλήνα μου. Δεν το κάνω. Κάνω όμως, αν μπορώ να βοηθήσω, να βοηθήσω. Όταν τελειώσει η ιστορία. Επόμενη γραμμή. Άντε από εκεί πέρα μου τη στήσει κανένα 30 χρονών. Έλα, ρε, Κωστή, να μου πάρει. Τρε, καλησπέρα, τι κάνουμε. Καλησπέρα. Ναι. Έλα, τι κάνουμε, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Έλα, ρε, ο Ταρίφας είναι από το Βόλιο. Λοιπόν, την άλλη φορά ήμουν πολύ εκνευρισμένος τη Δευτέρα. Μετά από μερικές στιγμές πήρε και ο Σίφης τηλέφωνο. Σήμερα δεν πήρα για κανένα λόγο παρά για να πω κι εγώ ότι
να δώσω τα θερμά μου συλληπιτήρια. Χάσαμε ένα παοξί και έναν άνθρωπο. Είμαι ταξιτζής πολλά χρόνια και τους ανθρώπους καταλαβαίνω από τη φωνή. Έχεις εμπειρία γιατί έχεις με κόσμο να κάνεις, ναι. Ναι, ναι, και κάθεται πίσω σου και ξέρεις τον άλλο δεν τον βλέπεις. Τον ακούς, δηλαδή, τον μυρίζεις, τον διαισθάνεσαι. Ναι, μπράβο, ναι. Μπράβο, λοιπόν, και έχω να πω ότι όπως είπες και εσύ... Το ταξί είναι σχολείο, σχολείο, το ταξί είναι σχολείο. Μεγάλο φίλε, δηλαδή να σε πω, θα δεις τις καταστάσεις, να σε δώσω παράδειγμα, έχω πάει ετοιμόγενη με σπασμένα τα νερά, ρε φίλε. Ο άντρας δεν προλάβει να την πάω εγώ στο νοσοκομείο, να με κρατάει το δεξί χέρι και με το αστερό να βάζει ταχύτητες. Και όταν φτάσαμε, οι γιατροί, μόνο που δεν με βάλανε μέσα στο μευτήριο να πούμε. Τι εμπειρία για αυτή, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν είναι, δηλαδή έχω πάει για γιαγιάκα, από το σταθμό την πήρα και την πήγα σπίτι της, είχε γυρίσει από την κηδεία του γονιού της. Που γεννήθηκε χωρίς εγκέφαλο, ρε φίλε. Και ξεψύχε στην αγκαλιά της μάνας του. Ρε φίλε, τι ταινία του Ξανθόπουλου με έκανες. Μας έχεις κάνει τη ζωή, ρε, την ψυχή μάνα. Τι να σε πω. Καμιά γκόμενα πήρες να πας σε κάνα βουνό να κάνεις κάνα κόλπο. Μα όλα τα δυσάρεστα να πούμε. Ναι, για έχω δώσει χαρά σε χείρες και ζωντοχείρες. Αυτά να μας πεις. Και αυτά στα λέω, δεν με πρόλαβε. Μα με λες τα δυσάρεστα. Είδε τη χείρα, είδε την αυγή και τα λεφτά. Τέσσερις ώρες τη μέρα μιλάς παλαθεμάσια. Σταμάτα ρε. Σταμάτα ρε. Συνηθισμένος είμαι να μιλάω. Έγινε αυτό πήρα να πω σήμερα, δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Τι να πεις, άστο να μωρά από εβδομάδα να μαλώσουμε από εβδομάδα. Άστο να πάει. Ναι, θα μαλώσουμε από εβδομάδα. Έγινε, άντε. Άντε, καλό δρόμο να έχεις. Τι να μαλώσει τώρα, άμα ο άλλος τον ακούς ζωντανό, ζωντανό, έτσι, γλυκό. Τι να πω, ρε φίλε. Μα είναι δυνατόν να πεθαίνουν οι άνθρωποι έτσι, τέτοιοι άνθρωποι, ρε. Πού να πάρει ο διάολος να πάρει. Πάμε στον επόμενο, ναι. Σύφης. Έλα, ρε. Ιωσήφ εδώ. Γιούλα, εσύ είσαι. Ορίστε. Ποιος Σύφης είσαι. Θέλω να πω ότι συλληπιτήρια για τον συνονόματό μου. Α. Και θα βγουν πολλοί Σύφηδες, ελπίζω και εύχομαι. Με τέτοιο, όπως είπαν, με λόγο δομημένο και με επιχειρήματα. Και αν έρθει τώρα ένας και πει ότι με επιχειρήματα μπορώ να λήξω τον πόλεμο μια και έξω, μπορώ να πω τρεις λέξεις. Ποιο πόλεμο να λήξεις? Τον πόλεμο που γίνεται στη Συρία. Μη βρίζεις, λήξω... μη βρίζεις. Δεν βρίζω, όχι λέω. Πόλεμε τελείωσες. Η κόλαση είναι μία. Σε Δύση και Ανατολή η κόλαση είναι μία. Το κατάλαβες? Φίλε, δεν είμαι κόκκινος να το πιάσω. Όχι, περίμενε. Ο ένας σκοτώνει τον άλλο για να πάει στον παράδεισο, δεν είναι? Όχι, ρε φίλε, ο ένας σκοτώνει τον άλλο για την κονόμα. Σκοτώνει ένας τον άλλο, ποιο παράδεισο? Όχι, λέω, εντάξει, ότι πρέπει η κονόμα να πέσει, τελείωσε. Αλλά θέλει στην Αθηνά και χείρα κίνη όλοι να βοηθήσουμε. Γι' αυτό λέω ότι πάλι με τη βοήθεια του, αν πούμε, όπως λένε αυτοί, ο Θεός είναι μεγάλος και λέμε και εμείς το ίδιο, γιατί να σκοτωθούμε, αφού είναι παντοδύναμοι θεοί μας, δεν χρειάζεται να σκοτωθούμε. Αφού έχουμε άλλο Θεό, εμείς αυτοί έχουν άλλο. Κι όμως ο Μάμεθ είναι ο προφήτης, δεν είναι ο Θεός. Ο Αλλάχ είναι ο Θεός. Και έχει και κόλαση. Και λέω, η κόλαση πρέπει να είναι μία. Εσύ τα πιστεύεις αυτά που λες τώρα? Μα το ρωτάω παντού. Το ρωτάω σε θεολόγους, το ρωτάω από... Καλά, άλλη δουλειά δεν έχεις εσύ να κάνεις όλη μέρα? Πας και μιλάς με τους θεολόγους. Έμφυα δεν έχεις να πληρώσεις. Εμένα μου έχει βγει ψυχή. Εμένα μου έχει βγει ψυχή από τη φτέρνα, ρε φίλε, να πληρώσω τον τελευταίο έμφυα. Και κόβω από εδώ και παίρνω από τη ΔΕΗ το αυτό και τα λοιπά. Αυτό ξέρεις που φαίνεται. Όταν δεν ακούνε τους διαιτητές, όταν δεν ακούνε τα δικαστήρια, αυτά γίνονται. Το δικαστήριο τους είπε, μη βάζετε τόσο μεγάλους φόρους. Μια φορά μόνο. Και αυτοί είπαν, θα το κάνουμε εμείς συνεχώς. Και λέω, τι τρελή είναι. Και πέσανε. Κομμουνιστές είναι, ρε φίλε. Τι θα κάνουμε εδώ? Δεν έχει σημασία τι είναι. Να ακούνε τους νόμους είναι. Δηλαδή, όπως λέμε, η διαιτησία 50-50, πρέπει και η δικαιοσύνη να είναι 50-50. Τελείως. Πολύ ονειροπόλος είσαι, ρε φίλε. Τι δουλειά κάνεις? Εγώ ζω σε 4 διαστάσεις. Εσύ πόσες ζεις? Το κατάλαβα. Εγώ σε 7 διαστάσεις ζω. 11 είναι. Όλες πάρε και 15 από μένα να έχεις. Άρα το θέμα δεν είναι αυτό, να μαλώσουμε τις διαστάσεις. Όχι, τι να μαλώσουμε. Παιδιά, σκυλιά έχεις, πεθερά, φορτώθηκες, αφεντικά. Εγώ κάνω το επάγγελμα του μέλλοντος. Ποιο είναι? Σκέφτεσαι. Κτηνίατρο δίπλα σου. Μασέρ σε σκυλιά που είναι αδέσποτα. Και σε τι σε πληρώνουν? Με το χρήμα του ουρανού. Λοιπόν, καλό βράδυ. Για χαρά, φίλε. Είναι σε άλλη διάσταση. Δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Λελίδη λέγε. Για να μην το συλλάβω εγώ, πάω να πει ότι ήταν πολύ φευγάτος. Ήταν ασύλληπτος. Πάμε στον προτελευταίο για σήμερα. Έλα, Κωστά. Εσύ κάνεις μπασά σε σκύλους, ρε φίλε.
Μ' ακούς? Μάλιστα, σε ακούω. Ερακλήτας από Λευκάδα. Καλώς τον. Με σπίτι στον Ασπρόμαυρο Πειραιά. Έλα. Ρε φίλε, είχα δει ένα παλικάρι που έπαιζε μπιλιάρδο στο Πασαλιμάνι, στο καφετέρια με φανέλα του ΠΑΟ. Αυτό το παλικάρι ήθελα να μάθω τι ακριβώς γίνεται με δάστα. Για να μην σου λέει ο άλλος ότι είναι πολυθρόνος αυτή του μπαγκή, κρύβεται στους τέσσερις τείχους. Ο άλλος ήταν έπαιζε τον μπιλιάρδο την εφανέλα του ΠΑΟ και στην Πειραιά και πρέπει να ζει ακόμα. Και δεν σου κάτι άλλο. Μου είπε στη σήμερα, σου είπαν ότι δεν έχουν ρίξει να ακούνε για Ολυμπιακό ή δική μου παοξίδες. Ξέρεις εγώ τι πιστεύω. Όσο και αν δεν το παραδεχόμαστε, είτε δεν συμφέρει δηλαδή κάποιος, ο Ολυμπιακός είναι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία του αθλητισμού μαζί. Ο κόσμος αυτή την ομάδα δεν μπορεί να τη βλέπει μπροστά του όποιος δεν είναι Ολυμπιακός. Το ανεβάζει μας το κεφάλι. Το πιο απλό στις εποχές που ζούμε. Έχει δημιουργήσει τέτοιου είδους συναισθήματα. Διδάξανε τι θα πει παρανομία, δεν δικαστήκαν. Σήμερα, ας πούμε, οι παοξίδες μου λένε: δεν μου πάρει για ΑΕΚ, δεν μου πάρει για Παναθηναϊκό. Μήπως δεν μπορεί να φέρει τους Ολυμπιακούς. Λέω: Ολυμπιακό δεν είναι. Είχα όμως φέρει ένα Ολυμπιακό εδώ στο ράδιο, ένα βράδυ. Θα έρθουμε να τον κάνουμε το στούντιο. Μετά το Δημήτρη. Οι δημοκράτες είμαστε και να τους ακούμε. Αλλά είναι αυτό που σου είπα. Το Πασόκ είναι η δημοκρατία του αθλητισμού. Πρώτα θα δικαστούν. Να δούμε αν θα καταδικαστούν. Θα καθαρίσουν και να έρθουμε μετά να μιλήσουμε. Πνεύμα από Ολυμπιακούς δεν δέχομαι. Και θα πω και μια σύσταση, μια καλησπέρα στον γιατρό. Όταν άκουσα εκεί το αυτό για το Big 3, δεν συμφωνώ καθόλου να του πεις. Γιατί μου θύμισε έναν άντρα που κρίνει μια γυναίκα από το ύψος. Δηλαδή τις ομάδες από τα πρωταθλήματα. Και θα σου πω τη γνώμη μου να μην σε καθυστερώ. Ναι. Όταν εγώ είμαι από Λευκάδα και διαλέγω πάω φίλε, τι σκέφτομαι. Εγώ θέλω η ομάδα μου να μην είναι στο νίκη, όπως η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός. Πρέπει να έχει το δικό της γήπεδο, το θεωρώ κριτήριο. Θέλω να μην βαράει 200 εκατομμύρια κανονιές στην πιάτσα ή να τα χαρίζουν με νόμο όπως του Ολυμπιακού. Θέλω να είναι αντισυστημική ομάδα όσο είναι ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει και αυτό στις... Τώρα ΠΑΟΚ αντισυστημική. Αντισυστημική ομάδα στην Ελλάδα θέλω... από αυτές που αγωνίζονται σε μεγάλα πρωταθλήματα, καμία δεν είναι αντισυστημική. Σε ένα βαθμό. Θέλει λέει να είναι. Θες να το πιστεύεις ότι είναι αντισυστημική. Θέλει να είναι. Σε ένα βαθμό. Ναι. Να σου πω κάτι. Εγώ λαμβάνω υπόψη με παιδί μου ότι ο Ρώσος τον δαγκώνουν, αλλά το εκτιμώ ρε φίλε γιατί δεν κουβαλάει αλεύρι με τα καράβια του. Έτσι. Πήγα εγώ, έμενα Αθήνα χρόνια παιδιά, σε πώς εκτός έδρας μάτς πήγαινα του ΠΑΟΚ. Παντού κόσμο ρε. Παντού κόσμο. Μην μου λες γιατί δεν έχει κόσμο στην Αθήνα ο ΠΑΟΚ. Θα πεις ΠΑΟΚ και θα γυρίσουμε. Ξέχασε το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει τον όγκο που έχει. Στη Λευκάδα εγώ όταν πήγα διακοπές είχα γνωρίσει πολλούς παοξίδες. Ρε, τι πολλούς παοξίδες. Θα πας στο σύνδεσμο Κώστα να δεις μάτς και θα κάθεσαι έξω από το τζάμι. Δεν χωράει. Πήγα ρε φίλε, πήγα. Πήγα. Εγώ μίλαγα με πήγα. Λευκάδα έχει άλλο πρόβλημα. Πήγα, αλλά δεν πήγα στο σύνδεσμο μόνο. Πήγα και έξω από το σύνδεσμο. Πώς είναι και η κατάσταση με τον σεισμό στη Λευκάδα? Κώστα, είμαι εκπαιδευτικός. Κώστα, είμαι εκπαιδευτικός. Να ρωτήσω πώς είναι η κατάσταση στη Λευκάδα. Μ' ακούς. Είμαι εκπαιδευτικός και μιλάμε με παιδιά που κάνουν μαθήματα. Λέω ρε παιδιά, τι ομάδα είστε εσείς? Ας πούμε στους 20, στους 40, τρεις είναι οι παοξίδες. Γιατί ρε παιδιά είστε ΠΑΟΚ? Είμαστε λέει αντισυστημικοί ρε. Δεν γουστάρουν, μας έχουν φρικάρει με τα φροντιστήρια, με την πίεση, με τις βρισχές, οι γονείς μας, οι καθηγητές. ΠΑΟΚ ρε, against all. Πάμε εδώ παιδιά που θα λέτε μια χαρά. Και το τελευταίο που θα σου πω, για μένα παιδιά η κοιλίδα του υποβιβασμού του Big 3 που έλεγε γιατρός της ΑΕΚ, τη βγάζει εκτός από τον Big 3. Ξέχασε το γιατρέ. Η κοιλίδα του υποβιβασμού δεν βγαίνει από πάνω με τίποτα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα τα ξαναπούμε. Εντάξει, αυτό την υποβιβάζει την ΑΕΚ. Έχασε την έγκλη της με την υποβιβασμό. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχασε, είναι κοιλίδα. Είναι όντως. Κοιλίδα, κοιλίδα στην ιστορία της. Πάμε στο τελευταίο Λέλιδη. Καλημέρα και έπεσε και αγωνιστικά. Ναι, ναι, βέβαια. Αγωνιστικά, όχι εξωαγωνιστικά. Έλα, βίλε. Καλημέρα. Καλώς τον. Καλημέρα. Γεια χαρά. Κωστή, εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω λίγο στον Ηρακλειδέα. Έτσι. Για το γεγονός που είπε που δεν πηγαίνει στο γήπεδο. Ναι. Έχει να κάνει μήπως με ένα σκηνικό που είχε γίνει πέρσι σε ένα μάτς κόντρα στη Λαμία? Καλά, πολλά σκηνικά έχουν γίνει. Πέρσι, εντάξει. Πολλά έχουν γίνει. Μια ερώτηση είναι αυτή, ας πούμε. Πολλά έχουν γίνει. Πάρα πολλά. Γιατί θεωρώ έγκλημα να μην πηγαίνει στο γήπεδο επειδή δεν σε αφήνουν κάποιοι συνδεσμίτες και κάποια τσακάλια, ας πούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα στον Ηρακλή, την αποδεχόμαστε. Είναι μεγάλο το πρόβλημα, η έλλειψη δημοκρατίας στο σύλλογο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Εντάξει, εγώ πάω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Απλά βρέθηκα σε ένα τέτοιο σκηνικό πέρσι στο γήπεδο του Ηρακλή. Πολλά γίνανε πέρσι, τα οποία αποσιωπούνται βέβαια από το δημοσιογραφικό λόμπι της ομάδας. Εντάξει, υπάρχει μια σταθερή κατάσταση, ένα κεκτημένο.
από ένα συγκεκριμένο σύνδεσμο, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Είναι κρίμα για την ομάδα. Και δυστυχώς αυτό είναι ένα τροχοπέδι για να μπορέσει ο Ηρακλής να πάει ένα βήμα παραπάνω. Δυστυχώς. Και ένα παράπονο από τη διοίκηση είναι ότι δεν μπορεί να εκδημοκρατήσει το σύλλογο στην κερκίδα του. Αυτό είναι το παράπονο που έχω. Μακάρι σε μέλλοντα χρόνο να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Να μπορείς δηλαδή ελεύθερα να πας να πεις την άποψή σου, να είναι διαφορετική η προσέγγιση. Δυστυχώς στον Ηρακλή αυτά δεν μπορούν να γίνουν τη δεδομένη στιγμή. Δυστυχώς. Είναι... Και εγώ για τον Ηρακλή δεν είμαι αισιόδοξο το μέλλον σαν ομάδα λόγω αυτού του γεγονότος. Δυστυχώς ή ευτυχώς όλα κινούνται γύρω από τα θέλω μια σούφτα ανθρώπων. Επίσης, Κωστή. Για πες το. Μια χάρη να σου ζητήσω. Αν μπορώ, γιατί όχι. Σε παρακαλώ, μην ξανακάνετε πολιτικές αναλύσεις στην εκπομπή σας, ρε φίλε. Δηλαδή... Τις αποφεύγω, ρε φίλε. Έρχονται καμιά φορά από μόνες τους. Δεν θέλω ναι, εγώ να. Δηλαδή, είμαι... Αν είναι κάτι πολύ χοντρό όμως. Πρόσεξα να δει. Ναι. Είμαι μεγάλος φαν σου. Ναι. Αλλά όταν το θέμα φτάνει, δηλαδή στις πολιτικές αναλύσεις, πονάνε τα αυτιά μου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άμα ακούσει, ας πούμε, πολιτική ανάλυση στο Μέγκα, στον Αντένα κτλ. Όχι, 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 όχι. Μην το πας εκεί. Μην το πας εκεί. Μην το πας εκεί. Ούτε Μέγκα, ούτε. Αυτά για ποιο λόγο, δεν φίλε μου, δεν θες να γίνονται πολιτικές κουβέντες? Κάτσε να ακούσουμε το λόγο. Κάτσε να ακούσουμε το λόγο. Ο λόγος μας ενδιαφέρει περισσότερο. Ο λόγος είναι ότι είναι πολύ απλοϊκές. Πολύ καφενιακού τύπου. Τι θέλεις να είναι? Γιατί σε επίπεδο αθλητικό, ναι. Τι προσεγγίσεις κάνουμε? Θέλω... Ναι, αυτό καλή ερώτηση. Θεωρείς τις ποδοσφαιρικές αναλύσεις πολύ προοδευμένες, αλλά τις πολιτικές πάρα πολύ πρόχειρες και καφενιακές. Αυτό. Ακριβώς. Το κατάλαβα. Αυτό. Ναι, δεν μας ταιριάζει δηλαδή το πολιτικό. Δεν είναι θέμα απαξίωσης της πολιτικής. Κάτσε να ακούσουμε. Σε ένα πανέξυπνο άνθρωπο σε θέμα ποδοσφαίρου και σε θέμα πιάτα και ό,τι κινείται από γύρω, αλλά. Είναι ρε παιδί μου, τι ταιριάζει στον καθένα. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Δεν με ταιριάζει. Απλά καμιά φορά γίνονται πράγματα, ας πούμε, χοντρά. Οι αγρότες κλείνουν τον δρόμο. Ξέρω εγώ, τα νοσοκομεία, ας πούμε, έχουν έλλειψη. Γίνεται κάτι. Δεν μπορώ να τα αποφύγω. Αλλά δεν μπορώ, ας πούμε, να μπω στα κοινοβουλευτικά της Νέας Δημοκρατίας και του. Δεν έχω τέτοια θέματα. Ναι. Είναι περιττό αυτό για μένα, ναι. Αλλά ας πούμε να δω ένα πολιτικό, ξέρω εγώ, και να μην μ' αρέσει, δεν το κάνω επειδή δεν ψηφίζω τον άλλον. Απλά να ξέρεις ότι δεν υπάρχει. Ναι, βρε παιδί μου, εγώ σου λέω τώρα οι ταυτίσεις, ξέρω εγώ, είναι κομμουνιστές, είναι τάδε, είναι πολύ, σε πολύ απλοϊκό βαθμό. Δηλαδή τώρα. Ναι, είναι πρόχειρες, είναι. Ναι, όντως, αυτό έχεις δίκιο. Αυτό θέλω να σου πω. Ενώ ναι. Όταν μιλάς για ποδόσφαιρο, είναι όλα στοιχειοθετημένα. Οργανωμένα, μελετημένα. Ναι, σωστό. Τα λοιπά. Τα άλλα είναι, είναι πιο καφενιακά. Σωστό, δεν αντιλέγω. Έχεις δίκιο. Αυτό. Έχεις δίκιο. Την καληνύχτα μου και την αγάπη μου. Να σε γερός. Θύρα 4α μας στέλνει ένα μήνυμα για τον Σίφη. Τα καλύτερα λόγια. Με τον Σίφη γνωριστήκαμε, λέει ο φίλος, στο μέτωπο Πολακής Βάσης το 2004 για την ιδέα ενός ΠΑΟΚ ανεξάρτητου. Ο λόγος του μοναδικός. Θα το θυμόμαστε πάντα 4α. Και εγώ θα το θυμάμαι πάντα. Και όλο έλεγα να βρω λίγο χρόνο, γιατί το πρόγραμμά μου ήταν και είναι. Τρέχα, κάνε την αυτό να το μοντάζ. Κάνε, πάρε διαφήμιση που θα γίνει, ξέρω εγώ. Ναι, ήθελα να το γνωρίσω. Και ήταν να πάμε με τον Τζόρνταν, με τα μάξι του Τζόρνταν. Αυτό που εκλάπηκε. Του λέω, ρε, εσύ, είναι φίλος μου, αυτός μου λέει ο Σίφης. Θέλω να το γνωρίσω, λέω και τα λοιπά. Μάλιστα, ένας φίλος από τη γειτονιά Παοξής που έψαχνε δουλειά. Ήταν άνεργος, του είχα κλείσει ένα ραντεβού. Θα γινόταν το ραντεβού τις επόμενες μέρες και τα λοιπά. Και δεν πρόλαβα, ρε γάμο του, ούτε φατσικός τον ξέρω. Μια φωτογραφία του δηλαδή θα ήθελα να την είχα, να τον έβλεπα. Έτσι να πάρω από την οικογένεια, δεν τους ξέρω. Να μου δώσουν μια φωτογραφία του Σίφη έτσι να την έχω. Να τον δω πώς ήταν. Τον έχω φανταστεί λίγο στρουμπουλό, λίγο ψηλό. Λίγο έτσι. Με μαύρα μαλλιά. Ξέρω εγώ, με ροζιασμένα χέρια, με μπράτσα. Επειδή ήταν στη λαχαναγορά και τα λοιπά, έχω πλάσει. Ξέρεις το ραδιόφωνο, είναι λίγο. Εξασύσαι το. Ναι. Ακούς κάποιον και το φαντάζεσαι κάπως. Και όταν το βλέπεις, λες, μα εσύ είσαι αυτός. Το έχω κάνει πολλές φορές. Η φωνή, ναι. Έχει η φωνή. Είναι φαντασία αυτή. Ναι, μπορεί να δεις με ένα με μια λεπτή φωνή ένα γαϊδούρι. Ή να δεις ένα με μια σκληρή φωνή ένα τζίντζα. Ή μπορεί να δεις μια πανάσχημη γυναίκα με μια καταπληκτική φωνή. Ή μια κούκλα με φωνή φορτηγάζει. Το τσιγάρο. Δεν είναι. Η φωνή είναι απίστευτη. Δεν ταιριάζει πολλές φορές με το παρουσιαστικό. Το φαντάζεσαι τον άλλο πώς είναι. Και εγώ το φαντάστηκα τον Σίφη, δεν το γνώρισα. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν ξέρεις, ναι. Τι σου ξημερώνει. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
Εντάξει, ο θάνατος είναι τελικά απρόβλεπτη. Το μοναδικό σίγουρο στη ζωή μας. Η ζωή είναι προγραμματισμένη. Πας, γνωρίζεσαι, κάνεις έρωτα, το προγραμματίζεις. Πας στο γιατρό, κάνεις εξωσωματικές. Αυτό δεν υπάρχει προγραμματισμός. Ναι, ο θάνατος δεν το προγραμματίζεις. Δεν έχει. Μακάρι να μπορούσαμε. Αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, γιατί γράφτηκαν πολλά στο site για το επεισόδιο. Ήταν δικό μας θέμα. Του Μπιώτικο. Εξωκομματικό, πώς το λένε. Όχι σαν ΠΑΟΚ, σαν γειτονιά. Τις περιοχές. Είναι γείτονές μου, ναι. Με αυτούς που είχαμε την αντιπαράθεση. Όχι, δεν είπα, τα παράπονά τους. Οι Τουμπιώτες όταν εκφράζουν παράπονα, δεν τα εκφράζουν στον πληθυντικό. Έχουν δικό τους τρόπο. Δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν αποστηρωμένο από μένα. Φιλιά, έχουμε τα λέμε αύριο. Μηνύματα, ναι. Δεν τα είπαμε. Διάβασε τα. Λοιπόν, διάβασε τα. Έχουμε τον εξαιρετικό ΠΑΟΚτσι από τη Λευκάδα, όπως μας λέει ο φίλος 67. Ναι. Λέει η ΡΑΠ, αν σου αρέσει η αλήθεια να λες Ηρακλής Ποντίων και όχι Ηρακλής. Καλά, εντάξει. Δεν θα μαλώσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, και είναι και μια κυρία από την Πολύχνη, η οποία βέβαια λίγο αποκαλεί την περιοχή εδώ. Μου κάνει εντύπωση, ζει στην Πολύχνη, είναι Γαβρίνα. Εντάξει, για τους Βάζους στα Χανούμια, να αποκαλεί εδώ, ζώντας στη Βόρεια Ελλάδα. Κοπέλα είναι. Η Γαβρίνα, λέει, Γαβρίνα, λέει, από Πολύχνη. Πολύχνη. Πολύ χολή ραπτό για το θρύλο αύριο από κάτι τριτοδεύτερους που λεντάμε εντός, και κάθε χρόνο. Ας ετοιμάσουν καναπέδες αύριο, Βαζελοβίδε Χανούμια, Γαβρίνα, Πολύχνη. Εντάξει, τώρα το να ζεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, να σου πω κάτι, εμένα δεν με πειράζει αυτό πραγματικά. Δηλαδή, το να σου αποκαλέσουν μια συγκεκριμένη εθνική προέλευση. Εντάξει. Καθόλου με πειράζει. Δεν νιώθω, ας πούμε, ότι υπάρχει υπεροχή μεταξύ συγκεκριμένων κρατών επειδή ο άλλος έχει μια συγκεκριμένη εθνική καταγωγή ή όχι. Τώρα, αυτό τώρα. Κοίταξε, εγώ είμαι άπατρης. Άπατρης τι σημαίνει. Άπατρης. Πιστεύω ότι άνοιξαν τα σύνορα. Πιστεύω ότι κανείς δεν αγαπάει την Ελλάδα. Δεν είμαι υπέρ αυτής της κατάστασης. Πιστεύω ότι υπάρχει η φιλοσοφία του άπατρη γενικότερα. Ένα λεπτό δώσε μου, μέχρι να κάνω το τσιγάρο. Δεν μ' αρέσει αυτό. Αυτό όμως συμβαίνει. Έτσι. Αυτό το είχα από μικρός. Αλλά όταν στο στρατό μου είπανε Βούλγαρε, καθάρισε τις πατάτες, τον κοπάνισα τον άλλο. Θέλω να σε υποτιμήσει. Ναι, τον πλάκωσα. Μα λέω μετά. Τον πλάκωσα και γερά τον πλάκωσα. Δεν ήταν δηλαδή στα 19 μου, δεν καταλάβαινα τίποτα. Τώρα που είμαι 47-48, δεν. Εντάξει, πάλι έρχομαι στον καυγά, αλλά τον αποφεύγω. Τέλος πάντων, ήμουνα και γυμνασμένος, πολύ δυνατό παιδί κτλ. Τον πλάκωσα. Ήμουν αθλητής. Έφαγα φυλακές κτλ. Αλλά μετά πιάσα τον εαυτό μου, λέω, μα γιατί, αφού εσύ δεν έχεις, ας πούμε, τέτοια κολλήματα, να είσαι όχι πατρίδα, όχι θρησκεία, όχι αυτά κτλ. Και όμως τον πλάκωσα. Το χτύπησα. Ήθελα να σε πω. Τον έριξα κάτω. Ναι. Και νομίζω ότι η δράση ήταν σωστή. Ναι. Άσχετα το. Ασόδια, τριάρια, τεσσάρια, κλωτσιές, τον έδωσα το βουκαλό. Τον πλάκωσα γερά, όχι όταν να τον σπρώξω κτλ. Τον πλάκωσα γερά. Όταν κάποιος είναι κακοπροαίρετος και θέλει να σε υποβατήξει, μεγαλώσει ένα συγκεκριμένο μέρος κτλ. Καλώς κάνεις και το. Και μια φορά ένας φίλος μου στο στρατό, ο Μπέλιος ο Χάρης, ένα πολύ μεγάλο γομάρι από τους δυνατούς άντρες. Τον είπαν και αυτόν στο νεοσύλλεκτο αυτή τη λέξη. Αυτός έκανε και τζούντο τότε, 19 χρονών, αγαϊδούρι. Εγώ δεν μετράω μία μπροστά του. Δηλαδή, άμα πιάσει, με κάνει κομμάτια. Με την πρώτη αυτή. Δύο κάτω τους έριξε και τα λοιπά. Πάλι φυλακή. Αλλά. Καμιά φορά. Όταν παίρνω, λέω, έλα ρε Βουλγαρία εδώ, τι έγινε, ξέρω και τα λοιπά. Αλλά αν μου το πει ο άλλος, ακόμα και τώρα, αν μου το πει, τώρα. Αν μου το πει τώρα. Μπορώ να τον πλακώσω πάλι και να θυμηθώ τα νιάτα μου. Είμαι σε καλή φόρμα. Τώρα βέβαια πονάει η μέση μου λίγο. Δεν μπορώ να έρθω στη μάχη εύκολα. Ναι. Δεν με συμφέρει τώρα να μαλώσω. Έχω τη μέση μου λίγο, κατάλαβες. Δεν μπορώ να τσακωθώ. Έχω νεανική ψυχή, ρε. Δηλαδή έρχομαι. Ναι. Γιατρέ, έλεγε, σ' άρεσε. Εκείνη η φάλα ο Δραγόγια, αν ακούει, μας χρωστάει μια σούπα. Αλλά άμα πιάσει ο Απρίλιος. Τι σούπα, θα ζεστάνει Δραγόγια, σε περιμένουμε. Λοιπόν, να πω μια τελευταία κουβέντα. Βέβαια, φεύγουμε, λεπτό. Φεύγουμε. Μια που έγινε νήξη για το θέμα του Λάκη του Λαζόπουλου και μου ζητήθηκε άποψή μου προσωπικά, εγώ έχω να πω κάτι. Παιδιά, με ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη βιομηχανία, όπως είναι η τηλεόραση γενικότερα, αυτό που λέμε τα mass media, εκεί υπάρχουν άλλοι κανόνες, πολύ βρώμικοι. Και το πώς λειτουργούν, ποτέ δεν θα μάθουμε και το πώς θέλουν να εκμεταλλευτούν το οτιδήποτε. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει και την αρνητική δημοσιότητα. Μόνο και μόνο για να έρθει στην επικαιρότητα, για να ακουστεί το όνομά του. Μπορεί. Γι' αυτό και λοιπόν εγώ δεν δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα στις προσωπικότητες. Που είναι Μπορεί. Μέσα. Και φυσικά ο οδηγός του Κεσάβα θέλει το τελευταίο μήνυμα το οποίο θέλει να μας τσιγκλίσει. Τι θέλει να μας πει από τις Βρυξέλλες. Σε ποιο σημείο στη Ζάκυνθο πουλάνε μέτρο σπορβρέ. Καλό βράδυ. Στη Ζάκυνθο στη Λευκάδα. Έκανε λάθος το νησί.
Τι λευκάδα τη Ζάκυνθος. Τα λέμε, γεια σας. Έγινε, καλό βράδυ. 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 Τα λέμε, γεια σας. Έγινε, καλό βράδυ.